Στηρίσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω και προσδοκούμε και οι εταίροι μας να πράξουν το ίδιο. Να σεβαστούν επιτέλους τις θυσίες του ελληνικού λαού με μια συνολική συμφωνία που θα βγάζει τη χώρα από την διαρκή εκκρεμότητα και θα ανοίγει ένα διάδρομο προοπτικής. Γιατί μόνο έτσι θα αρθεί οριστικά η αβεβαιότητα γύρω από την ελληνική οικονομία και θα σταλεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα το σωστό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει επιτέλους μετά από 7 χρόνια στην κανονικότητα. Όχι μόνο κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά κάναμε και μια επιπλέον υποχώρηση. Δεχτήκαμε να νομοθετήσουμε την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος για το 2019-2020. Γιατί? Για να καλυφθεί η μία από τις δύο προϋποθέσεις που έθετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Η μία ήταν αυτή, η δεύτερη αλλαγή του μείγματος, η δεύτερη ήταν και παραμένει, ελπίζω, πια η ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Και τώρα πιστεύω είναι καθήκον της Ευρώπης να εκπληρώσει το δικό της χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Να ικανοποιήσει αυτή τη συνθήκη. Διότι ήταν η ίδια η Ευρώπη, ή μάλλον για να μην γενικεύω πάλι κάποιοι που απαιτούσαν τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Και αυτή η συμμετοχή, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή ναι στις μεταρρυθμίσεις και στα μέτρα, αλλά όχι στο χρέος. Δεν γίνεται, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο χωριό μου, να έχουμε και την πίτα ακέραιη και το σκύλο χορτάτο, διότι είναι πολλοί πια εκείνοι που αναγνωρίζουν ότι αυτή η ασάφεια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και κυρίως αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια καθαρή λύση. Μια λύση που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιλύει αυτό το γόρδιο δεσμό. Και από τη δική μας πλευρά προτείνουμε μια καθαρή διέξοδο. Μια πρόταση ρύθμισης του ελληνικού χρέους που θα αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή για την Ελλάδα, για τη Γερμανία, για το Ταμείο, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν γίνεται παρά να απαιτούνται υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Εμείς έχουμε κάνει τις δικές μας, τώρα είναι ώρα και για τη Γερμανία και για το Ταμείο να κάνουν και τις δικές τους υποχωρήσεις. Καλησπέρα σας. Βράδυ Τετάρτης, παρεμβάσεις στο Blue Sky. Απόσπασμα από την ομιλία πριν από λίγη ώρα του Πρωθυπουργού στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Χουνταλάκη και τον Πάνο Μπουσμπουρέλη. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν γίνεται όπως το λένε στο δικό του το χωριό να έχει την πίτα κέραιη και το σκύλο χορτάτο, εκτός αν μας σερβίρουν γλαρόπιτα κατά τα γλαρόσουπα. Και αυτό δεν αφορά τον Πρωθυπουργό, αφορά τους έξω. Και τα όσα έγιναν στο Eurogroup. Γιατί και καλά τα λέμε εμείς. Και υπάρχει ένα θέμα και αν ο σκύλος καταλαβαίνει. Ναι, αν καταλαβαίνει ο σκύλος ή αν είναι pitbull και δαγκώνει συνέχεια. Γιατί οι Γερμανικοί δεν δαγκώνουν, είναι καλά σκυλιά. Το Wolfgang από το Wolf βγαίνει. Δεν ξέρω τώρα. Καλά τα λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει, παιδιά, εμείς έχουμε κάνει θυσίες. Έχουμε πάρει μέτρα. Προνομοθετήσαμε αυτά που λέγαμε δεν θα νομοθετήσουμε. Τώρα είναι η σειρά σας να κάνετε υποχωρήσεις. Και την ίδια ώρα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα κυκλοφορούν για τα όσα συνέβησαν και δεν συνέβησαν στο Eurogroup, που δεν φτάσαμε στη συμφωνία, είναι ο ESM λέει πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2032, παρακαλώ. Αν αυτός είναι ο πύχης της συζήτησης που βάζουν οι δανειστές, εγώ αναρωτιέμαι πώς θα φτάσουμε στη συμφωνία και τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή. Αν ο πύχης που βάζουν οι δανειστές στη συζήτηση αυτή και μαξιμαλίζοντας, κύριε Γιώργο μου, κύριε Πάνο, εσύ που ξέρεις και τα οικονομικά, πάνε σε πλεονάσματα 3,5% άλλα 15 χρόνια. Τόσα δεν είναι μέχρι το 2032. Είπε κάτι πιο χαρακτηριστικό, ότι αν έχουμε πάνω από 3% για 20 χρόνια, δεν χρειαζόμαστε καμία ελάφρυνση του χρέους.
Αυτό είναι. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα εσύ έχεις μπει σε μια άλλη. Όχι άλλο λέω εγώ. Λέω ναι, σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν. Ναι. Και αν έτσι ήταν τα πράγματα, καλά έκανε και ο Τσίπρας και πήρε τον Τζαχαλό και του είπε: Μην το δεχθείς, μην δεχθείς. Πάμε για τις 15 να διαμορφωθεί, να ζυμωθούμε κι άλλο κτλ. Γράφτηκε... Αλλά αν αυτό είναι ο πύχης, εγώ αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε από πάνω. Γράφτηκε και υπόθηκε ότι ο Τσακαλώτος γύρισε και ρώτησε τον Ιταλό ομολογό του Υπουργού Οικονομικών, αν καλά κατάλαβε. Και ο Ιταλός του απάντησε ότι καλώς κατάλαβε, γιατί φαινόταν απίστευτα αυτά τα οποία προτάθηκαν. Επειδή έχουμε ξαναζήσει το ίδιο δράμα, με άλλο θίασο, άλλους πρωταγωνιστές, αν και οι Γερμανοί εξακολουθούν να είναι πάντα οι ίδιοι, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε κλπ. Ήταν άλλο το δικό μας κάστ. Έχουμε ξαναζήσει όμως το ίδιο πράγμα. Η Ελλάδα να καταβάλει μια προσπάθεια επιβάλλοντας τον κόσμο με ματαιρές θυσίες. Και όταν φτάνει στο ζητούμενο, που απόψε ο Πρωθυπουργός καλά έκανε και το υπενθύμησε, θέλουμε μια καθαρή λύση για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε μπροστά. Ναι. Και αυτό δεν είναι θέμα αριστερού, δεξιού ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, είπε και ο Μητσοτάκης. Είναι θέμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, είναι εθνική υπόθεση, πώς το είπε. Είναι κατά τη γνώμη μου μια σημαντική αλλαγή στην δημόσια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλό θα είναι να ξεφύγουμε από την εποχή Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Δεν το λέω απαξιωτικά, για κάνανε δικιά τους προσπάθεια. Ήταν άλλη στρατηγική. Έτσι, είχαν άλλη στρατηγική. Μάλιστα. Λέγανε το χρέος είναι βιώσιμο και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ξεπεράσει κανένας το χαρτοπόλεμο των κομμάτων, θα δει πέραν θέσεων που είναι ήδη γνωστές, όπως η Ένωση Κεντρών ή η Εθνική Στρατηγική που πρότεινε το Πασόκ παλιότερα, ότι και το ποτάμι. Και πολύ πολύ περισσότερο λόγω και της ειδικής βαρύτητας που έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, αναγνωρίζει σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ναι, ότι το χρέος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ναι, στο οποίο μπροστά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ναι. Λέω λοιπόν ότι επειδή έχουμε ξαναζήσει την ίδια εμπειρία, η χώρα να καταλάβει. Ο Μητσοτάκης προσθέτει κάτι άλλο. Ότι να φύγει ο Τσίπρας. Όχι, λέει ότι είναι αναξιόπιστη κυβέρνηση και δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα, λέει. Κατάλαβες. Εθνική προτεραιότητα, αλλά δεν μπορεί ο Τσίπρας και ο Καμένος. Εντάξει. Δοκιμάστηκαν και ευρέθησαν να υποβαλήσουν. Εγώ λέω ότι αντιπολίτευση είναι και δικαίως. Μάλλον δικαιούται να κάνει την κριτική της. Αν την κάνει δικαίως ή όχι, το κρίνει ο καθένας. Όμως το ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια εθνική στρατηγική, γιατί όλοι συνειδητοποιούμε ότι ό,τι και να κάνουμε. Απέναντί μας δεν έχουμε ανθρώπους που θέλουν να βρουν λύση για το χρέος. Προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους. Ναι. Τα τρία σενάρια λοιπόν που έπεσαν στο Eurogroup και έγιναν γνωστά μέσω των ξένων εφημερίδων, ναι, δηλαδή της Financial Times ή της Handelsblatt, είναι τρία σενάρια. Η φωλιά του κούκου είναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ξέρω εγώ, να ξεκινήσετε ένα νέο μνημόνιο με το Δούνου του μετά το 18. Ναι. Βάλτε πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θυμάστε τη δήλωση που μας έκανε χθες ο Δημήτρης ο Καμένος, λέγοντας ο ίδιος ως οικονομολόγος, εμείς εδώ παλεύουμε να κάνουμε ένα τριετές πρόγραμμα βάζοντας αστερίσκους και αιρέσεις. Ναι, μέχρι το 2060 θα λέγαμε. Ο μέσος όρος των πλεονασμάτων, Γιώργο, μέχρι το 2060 είναι 2,2%. Ωραία. Πες μου εσύ μια οικονομία που μπορεί να το πετύχει πρώτον. Δεύτερον, πες μου κάτι άλλο, ρε Παναγιώτη, γιατί εσύ έχεις φάει όλη τη ζωή στα οικονομικά γραφεία. Είτε είναι μεγάλων επιχειρήσεων, είτε είναι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κανένας που μπορεί να κάνει στρατηγική για πάνω από 10 χρόνια? Ναι. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή? Γι' αυτό νομίζω ότι και η τελική μορφή αυτής της διαπραγμάτευσης δεν θα είναι δεσμευτικά τόσο μακροπρόθεσμη. Θέλω να πω σε αυτό που είπα. Γιατί αυτό το 15ετές 3,5 είναι, ναι, να συμπληρώσω ότι είναι υπάρχει, κάτι που γίνεται δηλαδή. Εγώ βλέπω, επειδή έχω το έγγραφο του ESM μπροστά μου εδώ, ναι, ότι υπάρχει το δεύτερο σενάριο, το οποίο ζητάει 3,5% μέχρι το 2022, 2% μέχρι το 2032 και 1,5% μέχρι το 2048, αν μπορούμε να το δούμε τόσο μακροπρόθεσμο. Πόσο? Το οποίο 2% μέχρι το 2032 και 1,5% μέχρι το 2048, έτσι. Είναι το δεύτερο σενάριο. Το δεύτερο. Ναι. Το ένα ήτανε. Το ένα σενάριο. 3,5 είναι, μέχρι το 2032. Ναι, ακόμα δεν έχουμε δει, βέβαια, ξέρεις, δεν έχουμε δει τα πλήρη στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε ένα πρώτο περίγραμμα. Εδώ πάντως είναι εκεί που τους λες, παιδιά, εσείς θα το πιάσετε, το πιάνετε αυτό που μου λέτε, ναι, εσείς να πιάσω εγώ. Εγώ... Εσείς αυτό που λέτε, κοίταξε, να πιάσω εγώ. Άκη, σίγουρα... Μια χώρα κατεστραμμένη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Ναι. Εσείς που είσαστε δυνατές οικονομίες, λέτε, και είσαστε και οι άρχοντες του παιχνιδιού, το πιάνετε αυτό που μου λέτε να πιάσω, ναι, εγώ? Μην πω το αυτό που λέμε σίγουρο... το 3,5 και το 3. Μην το πω δηλαδή το 3, έχει σχέση με το 3. Το, ναι, μόνο τους σίγουρο... το λέμε εμείς αυτό, γιατί εκεί είμαστε. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα δεσμευτούμε, ναι, για 3,5% τουλάχιστον για μια πενταετία. Αυτό όμως το οποίο συνάγεται από το ρεπορτάζ που υπάρχει,
από το τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι, οι οποίοι ήταν πολύ αισιόδοξοι το τελευταίο διάστημα, αγοράζαν ελληνικά ομόλογα, αγοράζαν ελληνικές μετοχές, έβλεπαν έξοδο της χώρας στις αγορές και μάλιστα αναχρηματοδότηση του ομολόγου που λύγει τώρα, που εκδόθηκε το 2014 επσαμαρά με νέα έκδοση και με καλύτερο επιτόκιο. Όλα αυτά όμως τις τελευταίες μέρες έχουν απομακρυνθεί και κυρίως η ένταξη στο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης. Εγώ θα σου έλεγα ότι υπάρχει μια εικόνα που δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα, τουλάχιστον για τη 15η Ιουνίου. Γιατί? Ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε τον οδικό χάρτη εκείνων. Μα ο οποίος... μισός γερμανικός τύπος λέει στο Σόιμπλε να παραιτηθεί σήμερα. Ναι, αλλά, δεν πιέζεται ναι, το Σόιμπλε από κοίταξε, όλο αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι ο συνδυασμός μεταξύ Σόιμπλε και Τόμψεν είναι τόσο εκρηκτικός. Ναι. Που δεν μπορώ να καταλάβω πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξουν εκτός μέσα στις 2,5 εβδομάδες. Εκτός αν Σόιμπλε και Τόμψεν διαφωνούν για τα μάτια του κόσμου. Και από πίσω. Κοίταξε να δεις. Γιατί έχει ξαναγίνει. Έχουν ξανασυναντηθεί πολλές φορές. Επειδή προσπάθησα να το πω και εγώ και να το κάνω και πάσα στον Παναγιώτη. Μήπως μας την είναι. Ξαναλέω λοιπόν. Αυτό το οποίο προσπαθούν να βρουν δεν είναι μια να βρουν λύση για τη χώρα. Όλα τα σενάρια που έπεσαν στο τραπέζι. Γι' αυτό τους κράζει σήμερα ο γερμανικός τύπος, ο αμερικανικός τύπος. Υπάρχουν εφημερίδες που ζητάνε. Υπάρχει εφημερίδα σήμερα που ζητάει την παρέτηση του Σόιμπλε. Ναι. Στη Γερμανία, όχι εδώ. Και όχι η Αυγή, ο ριζοσπάστης. Ναι. Τι θέλω λοιπόν να πω. Μεταξύ τους προσπαθούν να βρουν κάτι το οποίο να βολεύει και τους δύο. Δεν κοιτάνε να βρουν κάτι που να βολεύει εμάς. Και το βολεύει, να με συγχωρήσετε, δεν ακριβώς βολεύει. Ναι. Είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να σταθούμε όρθιοι να αναζάνουμε. Γιώργο, ένα λεπτάκι. Ορίστε. Δεν ξέρω αν εσύ διάβασες Wall Street ή η Wall Street συμβουλεύτηκε εσένα. Έχει ακριβώς αυτό που λες. Για τον πήρε τηλέφωνο το πρωί. Αυτή η διαδικασία λύνει, όλα λύνει τα προβλήματα όλων των υπολείπων πλην της Ελλάδας. Εκτός της Ελλάδας. Λοιπόν, για πάμε σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Στον κύριο Πάνο Σκούτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σκούτα. Καλώς τον. Καλησπέρα στην κυρία Μαδαλένα Παπαδοπούλου από του ΣΑΝΕΛ. Εκπροσωπητήμου, καλησπέρα σας κύριε Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Γιάννη Σμυρλή από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπο, καλησπέρα κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Παναγιώτη Πέρο από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, καλώς κύριε Πέρο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο. Να δω τα τηλέφωνα σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. 2-11-18-610. Μη με μπερδεύετε, δώστε μου την κάρτα. 2-11-18-600-10. Πόσο να θυμηθώ το κινητό του Σκούτα, το κινητό το δικό μου. 2-11-18-610, το τηλέφωνο επικοινωνία, το email τη εκπομπή. Παρεμβάσει στα blueskytv.gr. Ωραία. Διάλειμμα. Έχω στείλει στο mail κάτι που μου στέλνει ο κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Σκούτα, θα το ακούσουμε και θα το δούμε. Λέει ο κύριο Μητρόπουλο, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, έχει και τα κείμενα, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί γραπτά και αμετάκλητα να μην ζητήσει ελάφρυνση του χρέους πριν τον Αύγουστο του 18. Έτσι μου λέει και επικαλείται την τελευταία, την τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup, με συγχωρείτε πολύ, το 2016, απόφαση Eurogroup 25/5 του 2016. Έτσι λέει, θα το δούμε, να το σχολιάσουμε. Πάμε, διάλειμμα και γυρίζουμε. Επιστρέφουμε. Τώρα, για να δώσουμε τροφή στη συζήτηση, πέρα από τα σχόλια και του Γιώργου του Χουρδαλάκη και του Παναγιώτη του Μπουσμπουρέλη και την ατζέντα έτσι όπως διαμορφώνεται με βάση την επικαιρότητα. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Παπλόπουλε, και στην εκλεκτή παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μου λέτε λοιπόν στο μήνυμα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί γραπτά και αμετάκλητα να μην ζητήσει ελάφρυνση του χρέους πριν τον Αύγουστο του 18. Και σας στέλνω τα δύο κείμενα. Βλέπω λοιπόν τα κείμενα. Έχω εστιάσει στο δεύτερο, γιατί είναι πιο πρόσφατο, στην απόφαση του Eurogroup του 25/5 του 2016. Και λέει, το διαβάζω. Μάλιστα, και στα αγγλικά το έχω. Ναι, το βλέπω. Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους, το βλέπουμε στις οθόνες μας, θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018. Και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup με βάση την αναθεωρημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος. Άρα λέτε τι πράγμα, ότι έχουμε δεσμευθεί και ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια παράτα. Έχουμε δεσμευτεί και με τη συμφωνία απόφαση που προηγείται του κειμένου που έχετε, έχετε και στο αγγλικό την απόδοση και στα ελληνικά. Ναι. Τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου, ότι εκεί ακριβώς μετά το πέρας του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωση
του συνολικού προγράμματος και εφόσον θέλουν οι δανειστές, εκεί είναι σκληρότερο το πρώτο κείμενο, ναι, και εφόσον εκτιμήσουν οι δανειστές... Το 15. Το κείμενο του 15 λέτε. Βάλιστε. Που λέει ότι η σύνοδος κορυφής επισημαίνει ότι ο ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εκεί έχει υπογράψει την παρέτηση από τη διαγραφή του χρέους και παρακάτω λέει το αναγνωρίζει πλήρως και ότι θα το εξοφλήσει εγκαίρως. Αυτές οι δύο ρήτρες Σόιμπλε. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως. Αυτό μην το διαβάζετε, είναι όνειδος για σύγχρονο κράτος να αναγνωρίζει και να δηλώνει ότι θα το εξοφλήσει. Μιλάμε για το 15 τώρα, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αλλά και στη δεύτερη απόφαση, όπως είδατε, η πρώτη έχει υπογραφεί του αξιοτήμου κυρίου Πρωθυπουργού, αυτό που διαβάσατε. Ναι. Το δεύτερο υπογραφή της κυρίου Τσακαλώτου. Σε λίγο θα σας στείλω, αν θέλετε, και του Δεκεμβρίου, της 5ης Δεκεμβρίου του 2016, όπου λέει μετά τη δεύτερη αξιολόγηση θα υπάρξει μνημόνιο. Έτσι τελειώνει η απόφαση του Eurogroup της 5ης 12ου του 2016. Άρα, ο Σόιμπλε, ο οποίος είναι έξαλλος, σκληρός κλπ, έχει κείμενα που έχουν δεσμεύσει τους δικούς μας, ότι όχι μόνο θα απαιτήσουν, αλλά δεν έχουν και δικαίωμα, ως νομικός μιλάω, δεν έχουν και δικαίωμα να το θέσουν προ ολοκλήρωσης του. Ναι, αλλά προχθές το Eurogroup, κύριε Μητρόπουλε, το μισό Eurogroup συζητούσε για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και ήταν υπέρ. Άλλο τι αίσθησε και τι παρτίδα στείλει ο Σόιμπλε με τον Τόμψεν και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός απόψε. Δεν ήμασταν μόνοι μας στο Eurogroup, δεν ήταν μόνο στο Τσακαλώτος και το Γεξίλο. Υπήρχαν φωνές υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Το τι διαμήθηκε στο Eurogroup, επειδή έχω και εγώ ασφαλείς πληροφορίες, δεν θα ήθελα να επισέλθω. Επειδή σας έστειλα τα δύο κείμενα. Επειδή βλέπω και άλλοι, τώρα, αυτή την ώρα, άλλη εκπομπή, επιφανώς συναδέλφων σας, να θέτουν το ζήτημα, αλλά να αγνοούν τα ιδρυτικά κείμενα της παρέτησης της κυβέρνησης, που δεσμεύεται και έχετε και σοβαρούς νομικούς εκεί κλπ. Που δεσμεύεται η κυβέρνηση να μην ψελίσει το αίτημα. Ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Σκούτα, τι λέτε τώρα εσείς? Ο κύριος Σκούτας είναι φίλος. Δεν θα ήθελα. Όχι, δεν θέλω να κάνετε την παράθεση. Να πάρω μια απάντηση, θέλω εγώ. Μα φαίνεται ότι το επιτελείο του Πρωθυπουργού ή αγνοεί τα κείμενα ή δεν τα ερμηνεύει σωστά. Αλλά δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτή τη ζήτηση. Έκρινα σκόπιμο. Μόνο σε εσάς την έστειλα την ανακοίνωση αυτή. Έκρινα σκόπιμο να σας γνωστοποιήσω τα δύο κείμενα. Διότι το τελευταίο δεκαήμερο ξέρω πολύ καλά τι διαμήθηκε στο Eurogroup προχθές. Και ότι ζητήθηκε όχι μόνο αυτό που λέτε, αλλά να ξεψηφιστούν τα αντίμετρα. Γιατί δεν λέτε και αυτό? Υπάρχουν δύο υπουργοί που γραπτά ζήτησαν, δύο υπουργοί ξένων κρατών, να ξεψηφιστούν τα αντίμετρα. Άρα ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά δεν πήρα γι' αυτό. Επειδή πολύ με προβλημάτισε, συζήτηση πέντε επιφανώς συναδέλφων σας, άλλη εκπομπή τώρα, σε άλλο κανάλι και εσείς. Και αποκρύπτεται ότι τα κείμενα αυτά τα οποία σας έστειλα, ρητά λένε ότι καμία συζήτηση, αυτά έχει ο Σόιμπλε. Με αλφαγιώτα φαντάζομαι το αποκρύπτεται. Κύριε Μητρόπουλε, με αλφαγιώτα φαντάζομαι το αποκρύπτεται. Αποκρύπτεται με αλφαγιώτα, τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια είναι επί άλλης βάσης η σύνδεση. Στο 15 Ιουνίου το μόνο που μπορούμε να προσδοκούμε είναι η δόση χωρίς ρύθμιση κρέους, εξυπακούεται, τους το ξεκαθάρισαν προχθές τη Δευτέρα, ότι μόνο δώσει με το σταγονόμετρο και υπό την αμυλή άλλου προγράμματος μνημονίου που το λέει, λέω, η τελευταία φράση της απόφασης της 5ης Δεκεμβρίου του 2016, την οποία επίσης έχει υπογράψει η κυβέρνηση να φέρει μετά τη δεύτερη αξιολόγηση διαχειρός κ. Τσακαλώτου. Έχει φέρει να φέρει άλλο μνημόνιο με το Δουνουτού μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Είναι κείμενα αυτά. Και πήρα ως νομικός, και γι' αυτό δεν θα ήλα τον αγαπητότατο φίλο τον Παναγιώτη, ξέρει πως καλά συνεργαστήκαμε όταν ήμουν και εγώ στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος και βουλευτής. Δεν θα ήθελα. Απλώς λέω και στην ανακοίνωση που έστειλα μόνο σε εσάς, χωρίς σχόλια, σας στέλνω τα κείμενα που σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνετε τροφή για συζήτηση. Ορίστε, κύριε Σκούτα, παρακαλώ πολύ. Καταρχήν, εγώ δεν θα θέλω να σταθώ τώρα σε όσα είπε ο κ. Μητρόπουλος. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Θα γίνει συζήτηση. Έχετε εικόνα αν όντως μας ζήτησαν να ξεψηφίσουμε τα αντίμετρα? Όχι.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το ακούω πρώτη φορά αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται. Ποιο μα ζήτησε να τα ξεψηφίσουμε, δηλαδή. Όχι, λέω δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω δεν έχει λογική σειρά να μα ζήτησε να τα ξεψηφίσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ να. Τα αντίμετρα. Ναι. Τα αντίμετρα. Εγώ λοιπόν αυτό θα το οποίο το θα ήθελα να. Ορίστε, κύριε Σκούτα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Από τη συζήτηση η οποία έγινε στο Eurogroup, ορίστε. Διεφάνει ότι όλοι οι υπουργοί οικονομικών, ναι, μίλησαν ότι αυτά τα οποία έχει κάνει η χώρα μας είναι αυτά τα οποία ζητούσαν και θέλαν και είναι πάρα πολύ σοβαρά βήματα τα οποία έχουν γίνει. Μάλιστα, ο Ντάζεμ μίλησε ότι ήταν και εντυπωσιασμένοι. Από όλο αυτό που το είπε και δημόσιο ο Ντάιζερ. Ακριβώς. Ναι. Μήπως όμως δημόσια λένε άλλα καλά λόγια και από πίσω στείλουν κοστούμι. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε εκείνα τα οποία έπρεπε να κάνει για να μην βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο σε ένα τέτοιο Eurogroup το οποίο θα λένε ότι το μαύρο πρόβατο πάλι είναι η χώρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι εμείς πήγαμε με αξιώσεις εκεί. Πήγαμε με αξιώσεις. Τους λέμε παιδιά. Τα αποτελέσματα και όλοι. Σειρά σας. Και το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και πριν αλλά και μετά. Ναι. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρά βήματα. Ναι. Πρέπει και οι θεσμοί, ναι, να υλοποιήσουν και αυτή τη δεσμεύση. Να ρωτήσω όμως κάτι. Ένα. Το δεύτερο το οποίο βγήκε είναι ότι πράγματι ζητήθηκε χρόνος για να υπάρξει διαβούλευση τις επόμενες τρεις εβδομάδες για να καταλήξουν σε μια απόφαση. Το ποια θα είναι η απόφαση που συζητάμε. Όχι. Εδώ προκύπτει και ένα τηλεφώνημα Τσίπρα στον Τσακαλώτο που του λέει μην το δεχθείς. Το είπε ο Πρωθυπουργός στο απόσπασμα που ακούσαμε απόψε. Αυτό αφορά τη συζήτηση που γινόταν μέσα στο Euro. Μάλιστα. Και του λέει στον Τσακαλώτο δεν λέω, λοιπόν, μετά από δεν μας κάνει αυτό που λένε. Κύριε Παυλόπουλε, ναι, λέω ότι μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ναι, αυτό που βγήκαν και είπανε δημόσια, ναι, είναι ότι έγινε συζήτηση, ναι, υπήρξαν αντιθέμενες προτάσεις και απόψεις, ναι, αναλάβαμε να δώσουμε ένα περιθώριο 3 εβδομάδων, ναι, για να μπορέσει να βρεθεί λύση. Ναι. Αυτό υπόθηκε δημόσια. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα το πάρουμε τελικά τη ρύθμιση. Θα πάρουμε αυτό που ζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ή φοβόμαστε τώρα ένα λεπτάκι ότι αυτά που πλασάρουν και έχουν βάλει στο τραπέζι είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Κύριε Παυλόπουλε, να είμαστε λιγάκι καθαροί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή παίζεται μια σε εισαγωγικά κόντρα ανάμεσα στο Δουνουτού και το Σόιμπλε. Και όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται διαμορφώνει από πίσω ουρές που άλλοι έρχονται και λένε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να επιληθεί, άλλοι βάζουν θέματα που ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει και άλλα βήματα, ναι, μπαίνουν τα 3,5 που λέτε τώρα εδώ που ακούγονται για 40 χρόνια, για 50 χρόνια. Μάλιστα. Ο καθένας. Αυτά πάντως δεν πρέπει να μπαίνουν. Άκη, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει, ναι, και κάτι που το προσπερνάμε. Διότι η αλήθεια είναι και το πλαίσιο, μας το είπε ο κύριος Μητρόπουλος, είναι γνωστό και η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη επίσης είναι πασίγνωστη. Όμως, τη μέρα που ψηφιζόταν το ενδιάμεσο πρόσθετο 4ο, 28ο, δεν ξέρω, μνημόνιο, ο Πρωθυπουργός, μάλιστα πρέπει να πω αυθορμήτως, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, προσήλθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Εξέφρασε την αισιοδοξία του γιατί τα μηνύματα που έπαιρνε, όπως μας είπε, ήταν too good to be true. Ναι. Τόσο θετικά που δεν τα πίστευε. Mm-hmm. Πέταξε για την ατάκα που έγινε πρωτοσέλιδο περί γραβάτας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ερώτηση, αγαπητέ κύριε Σκούτα. Ο Πρωθυπουργός πήρε διαβεβαιώσεις και μας αδειάσανε για πολλωστή φορά. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστο συνομιλητές που του δίνουν τις διαβεβαιώσεις που δίνει ο ίδιος μετά στους βουλευτές του για να το ψηφίζουν. Τρελάθηκε και πήγε και έλεγε ψέματα. Έλεγε. Τον δουλεύουνε. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Συμφωνία δεν υπήρχε πριν το Eurogroup. Ο καθένας διαβεβαίωνε με το δικό του τρόπο κάποιες επιδιώξεις. Αυτές οι επιδιώξεις, οι οποίες ερχόντουσαν, ήταν θα βρεθεί λύση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι γιατί πήγε ο κύριος Τσίπρας και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Αυτό σας ρωτάει. Τη βάτησε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πίστεψε κάτι το οποίο του είπανε ή είπε ψέματα. Όχι, δεν του είπανε ψέματα. Ο καθένας είπε ψέματα. Γιατί πήγε και έδωσε τη διαρροή ότι θα φορέσει πολύ σύντομα γραβάτα. Κουβεντιάζει με τη Μέρκελ και του δίνουν κάποιες διαβεβαιώσεις. Ωραία, άρα πήρε πίσω τις διαβεβαιώσεις η κυρία Μέρκελ. Είναι
Πριν γίνει. Πάντω υπήρχαν δημόσιε δηλώσει στη Ευρωστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αμφισβητώ. Δηλαδή, ο κύριο Κούντα, όταν επικαλείται τι δημόσιε θετικέ δηλώσει του Ντάιζενμπλουμ, είναι δημόσιε παρεμβάσει αυτέ. Και εδώ προκύπτει, το ξαναλέω, μήπω ξαναζούμε, παιδιά, το έργο που ζήσαμε και επί Σαμαρά. Πάντως, όταν ήρθε και μας είπε. We delivered, έλεγε ο άνθρωπο, και χράκ το χαλί. Πήραμε το απόφαση του 12 και από το 12 περίμενα να μα το ρυθμίσουμε. Για το χρέο. Να σα πω κάτι. Ποια είναι η θέση οι θεσμοί ότι η Ελλάδα θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Τη θεωρούσαν ότι θα είναι στο καναβάτσο στο τέλος του 18 και τώρα. Άρα αυτό το πράγμα το οποίο συναντάνε μπροστά τους έβαλε σε μια άλλη κατάσταση. Άρα τι? Δηλαδή έχουμε μια χώρα η οποία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Το αναγνωρίζουν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Εγώ άλλο πράγμα φοβάμαι. Να σα πω κάτι τώρα. Δεν έχουν συγκλονιστεί οι Βρυξέλλες από την πρόοδο. Ένα λεπτό τώρα, κύριε Σμπιρδί, αφήστε τα ισχυρά. Είναι μεγάλο το σοκ από την πρόοδο. Κύριε Παυλόπουλε, τώρα πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Όμως φοβάμαι ένα πράγμα. Διαβάστε, να το πω ότι φοβάμαι. Να πω ότι φοβάμαι. Σήμερα... Ένα λεπτό. Πιεσκούταμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Αφήστε το γερμανικό τύπο. Γιατί έχουν και εκλογές στη Γερμανία. Εγώ φοβάμαι και το λέω ανοιχτά. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος. Ελάτε, ελάτε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Κύριε Σκούτα, να σας πω τι φοβάμαι. Ο Μακρόν δηλαδή, τώρα που σκηνίζει, ο Ιταλός είναι. Να σας το πω ειλικρινά. Φοβάμαι ότι έχω το ενδεχόμενο να πάμε. Και επειδή δεν θέλουν, προφανώς δεν θέλουν να μας δώσουν ανάσα, είναι προφανές ότι δεν θέλουν. Εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δεν γουστάρουν να μας δώσουν ανάσα. Τους έχουμε μας έχουν πελατάκια. Ψηφίζουμε το ένα πακέτο μετά το άλλο εδώ και χρόνια. Όχι επί τώρα. Των ημερών σας μόνο. Ναι, λέω το εξής. Ούτε 14, φοβάμαι ότι για να μας δώσουν την απόφαση για την ρύθμιση μετά το 18 θα μας φορέσουν και άλλο κοστούμάκι. Φοβάμαι ότι θα δεσμευτούμε για πλεονάσματα που δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε deliver που λένε και στο Ρώμεση και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Νομίζω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι στην περίπτωση που δεν πάρουμε μια καθαρή λύση και που το χρέος για τα επόμενα χρόνια... Δεν θα τα χρόνια, θα τα πάρουμε πίσω. Δεν θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, το δήλωσε. Δηλαδή, ότι είναι τα μέτρα και τα αντίμετρα τα οποία ήρθανε. Ναι, το νομοσχέδιο. Οι νόμοι πάντως ακυρώνονται με νόμους. Θα πάμε να ψηφίσουμε την κατάργηση. Προφανώς θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Σμύρτη, παρακαλώ. Κυρίως για τα μέτρα. Είναι μια είδηση αυτό που είπε ο κύριος Σκούτα ότι θα ξεψηφίσουν οι 153 βουλευτές. Πώς αλλιώς θα το πάρουν πίσω. Εσείς τι λέτε να τα εφαρμόσουν αν δεν μας δώσουν το χρέος. Εμείς λέμε ότι μόνο και μόνο ψηφίσανε μέτρα και αντίμετρα. Και είδαμε και αυτό το φοβερό πλάνο στην ΕΡΤ με 4,5 δις μέτρα και 7, πόσο ήταν δις αντίμετρα. Είναι σχεδόν φαρσοκομωδία. Εμείς διαφωνούμε ούτως ή άλλως που ψηφίστηκαν αυτή τη στιγμή αντίμετρα μαζί με τα μέτρα, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει όταν τελειώνει η χρονιά να δούμε τι έχει ανάγκη η οικονομία και προς αυτήν την κατεύθυνση κινηθούμε. Και να μην δεσμευόμαστε από τώρα για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Εγώ το ερώτημα που βάζω σε εσάς είναι εσείς τι λέτε για την ιστορία που αντιμετωπίζουμε. Είναι αυταπάθη του Τσίπρα. Είναι, ξαναζούμε την ιστορία τηρουμένων των αναλογιών που έζησε και ο Σαμαράς, γιατί και ο Σαμαράς χαρούμενος ήταν ο άνθρωπος. Όταν πήγε και πήρε τη δήλωση του Eurogroup το 12, ένιωσε ότι πήρε μια μεγάλη, έφερε μια νίκη στη χώρα. Και δεν του τη δώσανε. Στην πραγματικότητα, επικαλέστηκαν τις ευρωεκλογές, επικαλέστηκαν τον Ερμή τον Ανάδρομο, επικαλέστηκαν τις Σκότες που δεν γέναγαν αυγά. Δεν τη δώσανε όμως. Δεν την υλοποίησαν τη δέσμευση. Δεν την τήρησαν. Περιμένετε, γιατί η ιστορία μέχρι σήμερα έχει γραφτεί. Πρέπει να ξέρουμε τι έγινε και τι εννοούμε. Πήραμε το χρέος. Μιλάμε για τη δέσμευση του 12 για επιπρόσθετη μείωση του χρέους μετά το τέλος του προγράμματος. Μιλάμε για το τέλος του 14, όπου ο κύριος Τσίπρας δεν άφησε να γίνει αυτό και πήγε σε μία διαπραγμάτευση 7 μηνών που μας οδήγησε σε τρίτο μνημόνιο 86 δις αντί να κλείσουμε το μέλλον. Πήρε όμως σε διάμεσα βήματα. Μιλάμε για ένα χρόνο. Πήρε αποσαφήνιση της δέσμευσης, λέει. Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε καμία αποσαφήνιση. Πήρε τρία βήματα που είπανε. Ναι, τόσα πολλά είναι τα βήματα που κάνανε άλλον ένα χρόνο να κλείσουν δεύτερη αξιολόγηση και φτάσαμε σήμερα να πλησιάζει πάλι μεγάλη δόση, να φτάνουμε πάλι το λαό. Δεν σας διέκοπτα, κύριε Σκούτα, μισό λεπτό και να τελειώσω τη φράση μου. Να τελειώσω τη φράση. Ποιο ευθύνεται για αυτή τη δόση? Οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης. Οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης φταίνε που έδωσαν το δικαίωμα, εάν κάποιο ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα, να το δημιουργήσει αυτή τη στιγμή. Πριν πόσο καιρό πρέπει να μιλάμε για αυτήν την αξιολόγηση? Το Σεπτέμβριο, δεν έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι τελειώνουμε και κλείνουμε αξιολόγηση? Το έλεγε στη ΔΕΘ.
2% καινούργια μέτρα. Τώρα έχουμε Μάιο και πάμε για Ιούνιο. Ο κύριος Γεωργιάδης και είπε παραιτηθείτε, εμείς θα ψηφίσουμε τόσα και άλλα τόσα. Μάρτιο. Αυτό το Μάρτιο δεν έλεγε πάλι ότι δεν θα μας βρει το Πάσχα χωρίς συμφωνία. Αυτό λέγατε. Δεν το έλεγε. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έλεγε. Εγώ το έλεγα. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έλεγε. Ότι αν δεν έχουμε μνημόνια έπρεπε να το έχουμε φεύρει. Αυτά τα λέγω, αντιπρόεδρος. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θέλετε πάλι να πετάξετε την μπάλα στην εξαίρεση. Όχι, σε δύσκολη θέση. Το πετάτε τώρα με αυτό που κάνετε. Την πετάξατε εσείς. Είσαστε κυβέρνηση. Βεβαίως. Πήγατε στο Eurogroup. Βεβαίως. Θα φοράγατε γραβάτα και του Good to be True. Βεβαίως. Και όλα πάρα πολύ καλά και έχουμε συμφωνήσει. Να, φορέσουμε όταν ο κύριος Παπαχριστόπουλος από Σανέλ είπε ότι σε λίγες μέρες έρχεται η ανάπτυξη. Πούντα. Γυρίσατε από το Eurogroup με τίποτα. Τελείωσε. Το Eurogroup τελείωσε, βέβαια. Έχουμε σε τέσσερις. Τελείωσε το Eurogroup. Σε τρεις εβδομάδες θα είναι άλλο Eurogroup αυτό. Το Eurogroup της Δευτέρας τελείωσε. Ναι, το επόμενο. Τι απόφαση φέρατε πίσω. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Φέρατε. Θα το τελειώσουμε. Μέτρα για τον ελληνικό λαό. Θα φτάσετε το μισθωτό των 750 ευρώ να πληρώνει 650 ευρώ φόρο που δεν θα πλήρωνε φέτος. Θα πληρώνει λοιπόν από του χρόνου γιατί εσείς φέρατε νέα να μέτρα. Κρατήστε μικρό καλάθι. Αν τα ξεψηφίσετε, θα ξαναμιλάμε. Αν φέρουμε το κύριε Παυλόπουλε, αν τα ξεψηφίσουν, να ξαρθούμε τον κύριο Σκούτα να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη. Αν φέρουμε το χρέος, έχει μια αξία. Πάλι αν. Τη Δευτέρα θα το φέρνανε. Πάλι στο άνοιγμα. Λοιπόν, αφήστε να τελειώσουμε. Αν το φέρουν στις 15, δεν μετράει άμα πάρουν την απόφαση. Το λέμε αυτό εδώ και ένα χρόνο, κύριε Παυλόπουλε. Αν στο επόμενο και αν στο επόμενο. Το αν στο επόμενο τι σημαίνει. Καταρακωμένη οικονομία, μείωση των θέσεων εργασίας. Καμία επένδυση στη χώρα γιατί. Καμία επένδυση στη χώρα. Καμία επένδυση στη χώρα δεν υπάρχει καμία. Κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή. Και γυρνάει. Για τα μέτρα που πήρε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όχι, θέλω να τελειώσω. Θα κάνω και διάλογο. Ήταν ότι κάναμε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει ποτέ σε χώρα. Για να μηδενίσουμε τα ελλείμματα. Αυτό δεν ήταν. Και παρά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε ποτέ σε χώρα της Ευρωζώνης και τη δέσμευση του 12 ότι θα μας το δώσουν το χρέος αν φτάσουμε σε πλεόνασμα, πείτε δεν το πήρατε. Δύο χρόνια μετά. Έριξε την κυβέρνηση λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και δεν άφησε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αυτό έγινε. Στέκεστε σε αυτό που σας βολεύει. Δεν είναι γεγονός. Δεν στέκεστε στις στάσεις των δανειστών απέναντί σας. Πρωθυπουργός πώς έγινε ο κ. Τσίπρας. Δεσμεύτηκε ότι θα τελειώσει όλα off the record και ανέλαβε και μετά έκανε 7 μήνες τη διαπραγμάτευση του κ. Βαρουφάκη που τώρα είναι κακός. Που τώρα είναι κακός ο κ. Βαρουφάκης. Δεν ξαναψήφισε. Κάνατε δημοψήφισμα, capital controls. Παραιτήθηκαν 53 βουλευτές σας και μετά εκλογές. Και κερδίσαμε. Όχι, αν τα λέμε όπως είναι. Και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια. Θα μας βγάλετε από την κρίση τώρα. Ο ελληνικός λαός. Πότε ήταν αυτό. Θα τη βγάλουμε και θα κρυθούμε. Πριν πόσο καιρό ήταν αυτό. Πριν πόσο καιρό ήταν αυτό. Αυτό που λέτε, που κερδίσατε τις εκλογές. Το 15. Τι έχουμε τώρα, 2017. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου, ποια είναι η πρόοδος ελληνικής οικονομίας και της χώρας αυτό το καιρό που κυβερνάτε. Να κάνω, πάρα πολύ μεγάλη. Η πρόοδος είναι αυτά που ο μισθωτός των 750 ευρώ θα πληρώσει 650 πάρα ευρώ φορό. Δώσαμε. Ούτε ένα μέτρο λέγατε μέχρι πριν λίγες μέρες. Πριν το ψηφίσετε, το ξέρετε. Δεν περιμένω να τα παραδεχτείτε, κύριε Σκούτα. Αυτό που περιμένω είναι να μας πείτε πώς τελικά θα φέρετε τη λύση. Διότι εδώ που έχουμε φτάσει, κινδυνεύει πάλι η χώρα. Πάλι σε κίνδυνο είναι η χώρα. Και ο κύριος Τσίπρας φυρίζει αδιάφορα. Του good to be true. Να μην στηρίξει μια εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται για το χρέος. Ο κύριος και Μητσοτάκης, να δείτε και περιμένετε. Να λέτε ότι αυτή ο η θέση Μητσοτάκης είπε σήμερα. Συμβαδίζει με το Σόιμπλε. Αυτό είπε κάνει. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι αναγκαίο το να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση θες, στο Γιούρο. Βγήκε κύλιας και είπε. Μετά το βγήκε σήμερα ο Μητσοτάκης. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και το είπε ξεκάθαρα. Ότι... Είπε ότι είναι αναγκαίο, αλλά δεν το βλέπω να είναι ικανό με την κυβέρνηση που έχουμε. Μάλιστα. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης και το είπε ξεκάθαρα. Στηρίζει δηλαδή το να πάρουμε ξεκάθαρα. Το χρέος. Στηρίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει το να βρεθεί μια συμφωνία και απαιτεί δυστυχώς να φύγει αυτό το κακό από τη χώρα. Γιατί πλέον είστε κακό για τη χώρα. Ναι, διότι όταν περνάει ένα χρόνο. Όταν περνάει ένα χρόνο. Πόσα Eurogroup έχουν περάσει από τότε που θα έπρεπε να έχει κλείσει αξιολόγηση. Που λέγατε σκουτά, το χρέος είναι βιώσιμο. Πόσα Eurogroup έχουν περάσει. Και έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα για να έχουν περάσει. Το χρέος είναι βιώσιμο. Λοιπόν, για να μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, η ευθύνη αυτή τη στιγμή είναι δική σας. Φέρατε τέταρτο μνημόνιο πριν από λίγες μέρες που τώρα μας λέτε ότι μπορείτε να το ξεψηφίσετε κιόλας. Φέρατε νέα μέτρα χωρίς καμία χρηματοδότηση έξτρα. Πήγατε στις Βρυξέλλες λέγοντας ότι φέραμε νέα μέτρα χρηματοδότησης και σας είπανε και όχι. Αυτό είναι μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Έχετε μην διαλύσει την αξιοπιστία μην της χώρας. Λέτε. Για τα νέα μέτρα που ψηφίσατε, τι έξτρα χρηματοδότηση πήρατε. Δεν υπάρχει μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Λοιπόν, μην επειδή το λέγατε ούτε ένα νέο μέτρο και πήρατε 4,5 δις νέα μέτρα την προηγούμενη Πέμπτη και τα ξεχάσατε σήμερα που είναι Τετάρτη σε 5 μέρες. Πήραμε δημοσιονομικό κόσμο. Τα αντίμετρα είπαμε τι είναι. Τα αντίμετρα είναι ένα χάδι για να μπερδέψουμε τον κόσμο.
λέτε εσείς. Είναι τα αντίμετρα. Είναι χάδια σας η κοινωνική πολιτική. Εντάξει τώρα, εσείς το μόνο που θέλετε είναι να φέρετε σε όλη το χώμα σας, κύριε Χριστίδη. Λοιπόν, κύριε Σκουτά, ένα πράγμα έχω να σας πω για να κλείσω, κύριε Παντόπουλο. Ναι, αλλά προσπαθώ να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Σκουτσαλάκη. Αν τον ακούτε, ίσως κάθετε μακριά. Λοιπόν, η δικιά μου ερώτηση και αφορά τον Γιάννη Τοσμιδή ως γραμματέα των διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα λοιπόν του καταλογισμού των ευθυνών στην κυβέρνηση, την οποία ακούμε κτλ. Λέω, εσείς όμως ο γερμανικός τύπος, οι ξένες εφημερίδες, δημόσιες δηλώσεις μεγαλοπαραγόντων κλπ. Καταλογίζουν την ευθύνη τουλάχιστον για αυτό το Eurogroup, ανοιχτά, καθαρά, χωρίς περιστροφές, στη γερμανική πλευρά, στον κύριο Σόιμπλε. Θέλω να ακούσω από εσάς πώς τοποθετήσετε απέναντι και στους υπόλοιπους. Διότι η ανικανότητα του Τσίπρα είναι κάτι το οποίο παίζει σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις εκπομπές. Και να πω και την αλήθεια, δεν είναι και τόσο τιμητικό να λέγεται για τον Πρωθυπουργό. Όπως και αν έχει όμως, δεχτεί η θέση σας, αντιπολίτευση είσαστε, το είπα στην αρχή, το καταλαβαίνω. Για το Σόιμπλε θα μας πείτε τίποτα. Γιατί είναι και απέναντι, ξέρετε. Το χρέος δεν θα το ρυθμίσει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι συζητήσεις, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, αγαπητέ μου Γιάννη, έγιναν ερήμην μας και δεν είναι πρώτη φορά. Για τους απέναντι που θα πάρουν. Ερήμην, σε... Έγιναν ερήμην μας. Οι συζητήσεις έγιναν μεταξύ του Γάλλου και Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τόμψεν και παρουσία του Επιτρόπου, του κυρίου Ντάισεμπλ. Εγώ θα σας πω το εξής. Το τι γράφει ο τύπος δεν με αφορά πάνω από ένα σημείο. Ιδίως σε μια χώρα που έχει εκλογές. Και το λέω ειλικρινά, αυτό δεν το λέω ούτε για να ξεφύγω ούτε για κανέναν λόγο. Ένα πράγμα θα σας πω. Προσπεράστε ό,τι είπα, πέστε μου την αξιολόγησή σας. Και να μου λύσετε και εμένα την απορία. Πώς γίνεται να μιλάει ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μέρκελ πριν μια εβδομάδα και να λέει ότι είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που είναι too good to be true που τα λέτε και στα ακούστε με τα αυτιά σας. Και μετά από πέντε μέρες να έρθει ο κύριος Σόιμπλε και να μπλοκάρει το Eurogroup, όπως λέτε. Το οποίο δεν ήμουν μπροστά να δω αν ήταν μόνο ο κύριος Σόιμπλε, ήταν υπουργοί διαφόρων κρατών και ο Ιρλανδός υπουργός μπαίνοντας έθεσε την απορία του πώς είναι δυνατόν να βρούμε λύση και δεν νομίζω ότι θα βρούμε λύση. Τώρα, το να παίρνουμε τους υπουργούς οικονομικών οι οποίοι ήταν υπέρ του να βρεθεί λύση άμεσα και τώρα και καλά έκαναν και να τους αγιοποιούμε και μετά να παίρνουμε και να στοχοποιούμε μόνο το Σόιμπλε, για μέρα είναι λάθος. Άρα, εσείς, κύριε Σμιουλή, τι θέλετε να πείτε τώρα? Δεν τελείωσα. Υπάρχει προκατάληψη κατά της κυβέρνησης είναι... από τους εταίρους και τους τεστ. Ποιες κυβέρνησες? Υπάρχει προκατάληψη υπέρ της κυβέρνησης σίγουρα. Είναι σίγουρο αυτό. Και είναι σίγουρο και φαίνεται και σε πολλά πράγματα. Δείτε, βγήκε και μία λίστα με τους αρχηγούς κρατών, τους πιο μισητούς παγκοσμίως. Είναι μέσα κύριο Τσίπρας και ο Μαδούρο. Κανένας άλλος Ευρωπαίος. Διότι έχει δημιουργήσει μια εικόνα Μυρλή, κύριο Τσίπρας. Εμένα δεν μου αρέσει να διακόπτω στους διαλόγους, όμως έχω βάλει μια πολύ καθαρή ερώτηση και σας λέω το εξής. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης το αν θα ρυθμίσει το χρέος μεσοπρόθεσμα. Δεν αφορά καν την περίοδο που θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Δεν θα δώσουν κάτι στην κυβέρνηση. Αυτό προσπαθώ να πω. Μα δεν διαφωνεί. Αυτό καίει εμένα, εσένα που είσαι νέος άνθρωπος. Μα δεν διαφωνεί. Τον Παύλο που είναι δίπλα σου. Μα θέλουμε να βρεθεί λύση. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με την ικανότητα, την ανικανότητα, την ανυπαρξία, την ανακολουθία, ό,τι θες πες, του Τσίπρα. Εδώ έχουμε να κάνει με τη χώρα. Ποιος άνθρωπος θα έρθει να βάλει τα ωραία του λεφτά, εσείς είστε φιλελεύθερος, πιστεύετε στην αγορά. Ποιος θα έρθει να βάλει τα ωραία του λεφτά σε μια χώρα που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να χρεοκοπήσει? Κανένας. Ωραία, δεν πρέπει να δούμε λοιπόν και την απέναντι πλευρά που, ξαναλέω, βεβαίως, στο λέω, δικό της χέρι είναι η ρύθμιση. Σας λέω, χωρίς να ξέρω αν ήταν μόνο ο Σόιμπλε ή... Γιατί όλες αυτές είναι ερμηνείες. Ο κύριος Σόιμπλε δήλωσε στην αρχή τον προβληματισμό του το ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση αυτή τη στιγμή για το χρέος. Να σας δώσω πληροφορίες. Ξέρω ότι έχετε και εσείς και καλύτερες από τις δικές μου. Ήταν ο Ισπανός πάρα πολύ επιθετικός και ο Σλοβάκος, ο οποίος λειτουργεί συνήθως σαν του ντούκα του Σόιμπλε. Αυτό που θέλω να πω εγώ λοιπόν είναι ότι αντί να τα βάζουμε το Σόιμπλε και τον κάθε Σόιμπλε, ο οποίος δεν απαραίτητο ότι θέλει περισσότερο από εμάς το καλό της χώρας μας, θα πρέπει να κοιτάμε τι παρουσιάζουμε εμείς και πού βρισκόμαστε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι εθνική ανάγκη να υπάρξει λύση στο Eurogroup. Όμως, έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι είναι εθνική ανάγκη να αλλάξουμε πλεύση όσον αφορά και τη φορολογία και τα μέτρα. Και μην νομίζετε, μισό λεπτάκι, μία φράση ακόμα. Και μην νομίζετε ότι στο Eurogroup μέσα δεν συμφωνούν με αυτό που λέω η πλειοψηφία των Υπουργών Οικονομικών. Ότι η κατεύθυνση είναι λάθος της υπερφερολόγησης, ναι, και του δρόμου που έχει πάρει η χώρα. Δεν τους είδα πάντως να λένε εδώ στο Χίλτον να λένε όχι, παιδιά, προς Θεού, μην βάλετε παραπάνω φόρους και μην πειράξετε τις συντάξεις. Αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργεί το μνημόνιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο κύριος Χριστίδης έχει τον λόγο. Επιστρέφουμε, κύριε Σκούτα, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα σας. Πάμε στον κύριο Χριστίδη, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, εγώ ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε τόση ώρα. Θέλω να σας πω ότι εμείς ευχόμαστε να υπάρξει λύση για το χρέος όσο το δυνατόν συντομότερο και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο ευχόμαστε,
αλλά είναι και κάτι στο οποίο η κυρία γεννηματά σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία έχει παρασταθεί εδώ και 1,5 χρόνο, στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι οποίοι επανειλημμένως έχουν βάλει πλάτη στη χώρα, έχουμε ζητήσει να υπάρχει ρύθμιση για το χρέος. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και σε αυτό βάζω μόνο μία υποσημείωση. Ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο καλή ήταν η συμφωνία του 2012. Για την οποία, το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη των Ευρωπαίων, αλλά φυσικά και με των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και φυσικά με ευθύνη το γεγονός ότι εδώ πέρα κάποιοι έλεγαν ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα ασκήσουμε τα μνημόνια και επομένως καμία συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί, είναι κάτι το οποίο κράτησε τη χώρα μας τουλάχιστον 2,5 χρόνια πίσω. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει αποτύχει και με το όχι σε όλα. Το 2015 μας οδήγησε σε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο είχε συγκεκριμένα μέτρα, και με το ναι σε όλα, όπως πήγε πριν από 15 μέρες, όπου πρέπει να πούμε κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει. Εδώ πέρα εμείς θέλαμε να κλείσουμε μια αξιολόγηση. Και αντί να κλείσουμε την αξιολόγηση μετά από ένα χρόνο, υπογράψαμε νέα μέτρα μέχρι το 2022-23 τουλάχιστον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ένα νέο μνημόνιο, στο οποίο δεν έχουμε χρηματοδότηση και στο οποίο κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μας, αφορά όλη την πορεία των τελευταίων ετών, είναι ότι κάθε φορά η συμφωνία η οποία έρχεται στο τραπέζι είναι πάντοτε χειρότερη από τη συμφωνία η οποία έχει φύγει από το τραπέζι. Οι επόμενες προτάσεις οι οποίες κάνουν οι δανειστές είναι χειρότερες από τις προηγούμενες. Τρίτον, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται μόνο για να πάει και να περάσει στους βουλευτές της, ναι, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ψηφιστούν, και τη μία χρησιμοποιεί το ζήτημα του χρέους, πράγμα το οποίο σημαίνει και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είχε πάρει τίποτα, γι' αυτό κιόλας προχθές δεν πήραμε τίποτα. Δεύτερον, χρησιμοποιεί τα αντίμετρα τα οποία είναι δυνητικά, εάν και εφόσον επιτευχθούν κάποιοι στόχοι για μια περίοδο η οποία είναι στο απότερο μέλλον. Με μέτρα όμως τα οποία είναι πολύ σκληρά και που έρχονται ως συνέχεια μέτρων που είναι εξίσου σκληρά. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ψηφίσει 99 χρόνια υπερταμείο, έχει ψηφίσει κόφτη και έχει φέρει ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο το πήρε από τον ελληνικό λαό και προσπαθεί να το διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο ο οποίος δεν λύνει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, ό,τι έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην οικονομία μας παραπέμπει σε ύφεση και συνεχίζει να πορεύεται σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δρόμος αδιέξοδος. Δεν δίνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε και εδώ που είμαστε. Πολύ σωστά. Τι να κάνει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα επαναλάβουμε. Λέει για παράδειγμα, εγώ παιδιά ξαναλέω ότι αν δεν πάρω τη συμφωνία, αυτά δεν θα τα εφαρμοστούν. Λοιπόν, και ο κ. Σκούτας. Πολύ σωστά. Θα φέρω νόμο να τα κοινώσω. Λοιπόν, συμφωνείτε εσείς με αυτό? Αυτό λοιπόν είναι η κλασική αντίληψη ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ναι, η οποία δεν βλέπει μακριά από τη μύτη της. Είναι η κλασική αντίληψη η οποία έλεγε θα ασκήσω μέρα μεσημέρι τα μνημόνια, μετά ο κ. Βαρουφάκης έκανε τις βόλτες του, μετά ήρθαν τα capital controls και κάθε φορά βρίσκουμε μια δικαιολογία που κάποιος άλλος θέλει, ποτέ δεν φταίνει αυτή. Τι πρέπει να κάνουμε? Η χώρα διαπραγματευτικά δεν έχει αξιοπιστία εξαιτίας της κυβέρνησής της. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν βγαίνει με 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα για 5 χρόνια από το 2018 μέχρι το 2022-23. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να διαπραγματευτούμε ξανά. Αφού 4,5 φέρατε με την Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε να με διακόψετε. 4,5 δεν φέρατε να με διακόψετε. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Τα μπερδεύω και εγώ. Με ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη. Εσείς αντιθέτως, άμα θέλετε να. Προσδοκόμενη ανάπτυξη. Εάν θέλετε να πάμε να πούμε όταν εμείς λέγαμε. Προσδοκόμενη ανάπτυξη θα είχαν σε μέσα. Εάν εμείς θέλετε να θυμηθείτε, κύριε Σκούτα, όταν εμείς λέγαμε 4,5% πλεονάσματα, εσείς λέγατε ότι μέρα μεσημέρι θα μας δανείζει η Μέρκελ. Και σήμερα λέτε ότι η κυρία Μέρκελ είναι μια ευαίσθητη κυρία, η οποία καλά κάνουμε και συζητάμε μαζί της. Και για τον κύριο Σόιμπλε, ο κύριος Τσίπρας λέει άλλα τη Δευτέρα, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Παρασκευή. Όπως και για την κυρία Λαγκάρτ. Μαζί ήταν πριν μια εβδομάδα στην Κίνα και ήταν μέσα στα χαμόγελα. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Τι λέμε εμείς στο σήμερα? Ότι
η οικονομία μας δεν βγαίνει με αφορολόγητο στα 5.500 ευρώ. Με τη φορολογία εκεί που βρίσκεται. Με τις ασφαλιστικές εισφορές εκεί που βρίσκονται. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Μία άλλη πολιτική. Ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Το οποίο η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δεν το πιστεύει και δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Δεν μπορεί να ζήσει σήμερα κανένας με επιδοματικές πολιτικές σαν αυτές τις οποίες εφαρμόζει η κυβέρνηση. Να φύγουμε, κύριε Παυλόπουλε, από τη μεγάλη εικόνα και να πάμε στη μικρή. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πάμε, ας πούμε, σε μια γειτονιά της Αθήνας, σε ένα δήμο της Αθήνας. Να πάμε στο Ήλιον, για παράδειγμα. Να δούμε τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή, λοιπόν, στο Ήλιον. Στο Ήλιον, λοιπόν, το πάρκο Τρίτσι, το οποίο είχε δοθεί να το διαχειρίζεται ο Δήμος και στο οποίο ο Δήμος είχε πάρει πρωτοβουλίες, οι οποίες βοηθούσαν και στην ανάπτυξη της περιοχής, στην άθληση των ανθρώπων, στον τρόπο με τον οποίο ζούσε η περιοχή, πάει η κυβέρνηση και τι κάνει? Φτιάχνει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για να βάλει τους δικούς της εκλεκτούς. Για να παίρνει 80 ευρώ σε κάθε συνεδρίαση όποιος πηγαίνει και συμμετέχει. Και 2.000 ευρώ ο διευθυντής της. Για να βολέψει το κράτος της, να βολέψει τους δικούς της ανθρώπους την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επιχειρήσεις. Όλοι οι Δήμοι δεν θέλανε φορέα διαχειριστικό. Κάνετε λάθος λοιπόν. Δεν ξέρετε καν τι γίνεται στην περιοχή. Ποιος το κατάντησε έτσι το πάθο? Είστε εκτός τόπου και χρόνου όσον αφορά αυτά τα οποία λέτε. Δεν ξέρετε καν για ποιο θέμα μιλάμε. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρετε καν για ποιο θέμα μιλάμε. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η κυβέρνηση αυτή. Γιατί δεν ξέρει, γιατί. Έχει τις αιμονές. Σας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί αυτό το οποίο λέει δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε το πάρκο, κύριε Παυλόπουλε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Δήμος, ο οποίος έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ο Δήμος, ο οποίος έχει πάρει πρωτοβουλίες συγκεκριμένες προ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχει φτάσει στο σημείο σήμερα να έρχεται η κυβέρνηση. Και να παίρνει, τις αρμοδιότητες για να διορίσει δικούς της ανθρώπους. Για να πάρει τη δυνατότητα της διαχείρισης του αμαξοστασίου από το Δήμο Ηλίου και τον πηγαίνει σε ένα φορέα διαχείριση. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία έχουν οι Σιριζανέλ όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ορίστε, χώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πορεύονται το και βλέπουν τους θεσμούς να απαντήσει, ένα συνολικά. Ένα λεπτό, και παρακαλώ. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Κάτι ακόμα. Ναι. Να απαντήσει από αυτού. Να απαντήσει από αυτού. Ωραία, θα μου δώσετε όμως δυνατότητα να πω και κάτι ακόμα για τα οικονομικά δεδομένα. Το πάρκο ήταν απαξιωμένο. Δεν είχε χρηματοδότηση. Δεν είχε φορέα τον οποίο θα το διαχειριζόταν. Τον αφήσαν έτσι. Λοιπόν, ήρθε η κυβέρνηση και τι είπε? Αυτό το πάρκο πρέπει να το φτιάξουμε. Για να λειτουργήσει, και επειδή είναι ένα πάρκο το οποίο γειτνιάζει με πάρα πολλούς δήμους, δεν μπορεί να πεις εσύ το αναλαμβάνεις μόνο. Έχει λόγο και η περιφέρεια. Φτιάξε ένα φορέα για να το διαχειριστούν. Να μπορέσει να έχει και όφελος η περιοχή συνολικά, αλλά να έχει και ανταποδοτικά έσοδα για να μπορεί να λειτουργήσει. Πώς θα συντηρηθεί αυτό το πράγμα? Τα 70 ευρώ τους θα δώσουμε πίσω, αν θεωρούνται αυτό το πράγμα ότι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε ένα ολόκληρο πάρκο. Κύριε Παυλόπουλε, είναι υπέροχη αντίληψη που έχουν οι Σιριζανέλ για το κράτος. Για αυτό το οποίο 80 ευρώ να τους θα δώσουμε πίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένας Δήμος. Εσείς που βάλατε υπάρχει και ένας Δήμος. Κράτος, υπάρχει ένας Δήμος τώρα, ο οποίος λειτουργεί. Και έρχεσαι υπάρχει και ένας. Κύριε Σκούτα, δεν σας διέκοψα. Θέλετε να μιλήσουμε για κομματικό κράτος? Τα μισά στελέχη που είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Τον κύριο Κουρουπλή, γιατί δεν τον ρωτάτε? Και την κυρία Τζάκρη. Εκεί στα πολιτικά συμβούλια τα οποία κάνετε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ρωτάτε την κυρία Τζάκρη? Γιατί δεν τους ρωτάτε όλους αυτούς τους οποίους έχετε από το πρωί στο βράδυ στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ήταν 35 χρόνια, ναι, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και τους υπόλοιπους? Το γιατί δεν τους ρωτάτε? Μπράβο. Άρα λοιπόν τα έκαναν καλά στη χώρα. Τα έκαναν καλά στη χώρα. Δεν κατέστρεψαν 35 χρόνια τη χώρα. Απίβδησαν με το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν να τα κάνουν καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν απλή ψηφοφόρη. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής, κύριε Παυλόπουλε. Η αντίληψη. Αυτή που απίβδησαν. Η αντίληψη των Σιριζανέλ δεν έχει ευθύνη. Συγγνώμη, εσείς πήρατε το. Ο κύριος Κουρουπλής δεν έχει ευθύνη. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ δεν διέκοψα τον κύριο Σκουτά. Ναι, αλλά ερεθίζεται τη συζήτηση. Αν ερεθίζεται τον κύριο Σκουτά, να μας απαντήσει. Έχει ευθύνη ο κύριος Κουρουπλής ή όχι? Να μας απαντήσει. Τις μεταγραφές που έχετε κάνει εσείς και τις έχετε κάνει με το ακροδεξιό. Ο Κουρουμπλής είναι ένας αριστερός άνθρωπος. Αγωνίστηκε. Ξέρετε, τον είχαν σημαία τους. Ξέρετε ότι από το 3-35 λοιπόν, πήγατε με 32% Πασόκ. Δεν πήραμε τον Τσοχαντζόπουλο. Από το 3-35 πήγατε με 32% Πασόκ.
Ο κύριος Κουρουπλής, ο αγωνιστής κύριος Κουρουπλής, για τον οποίο δεν αμφισβητώ την αγωνιστικότητά του. Ναι, αλλά το λέτε περίεργα. Ναι, όχι, λέει. Δεν είχαμε τον Τσοχατζόπουλο, αλλά ταυτόχρονα είναι αγωνιστής. Τότε λοιπόν στήριζε τον κύριο Τσοχατζόπουλο, κύριος Κουρουπλής. Τον φάγατε και τον πετάξατε έξω από τον Παπανδρέο και δεν ήταν ούτε βουλευτής. Το Κουρουπλής. Μάλλον δεν θυμάστε καλά τα πράγματα. Εγώ δεν θυμάμαι. Ο κύριος Κουρουπλής έφυγε από το Πασούκ για να μην ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο και έχει ψηφίσει από τότε άλλα δύο. Πριν αυτό. Όχι, ήταν βουλευτής του Πασούκ. Δεν τα θυμάστε καλά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κύριε Σκουτά, εγώ θέλω να μου απαντήσετε κάτι με πολύ σαφήνεια. Ας υποθέσουμε ότι όλοι εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορείτε να πείτε εδώ πέρα στο τραπέζι ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Τσίπρα για το χρέος? Μπορείτε να μας απαντήσετε ποιο είναι το σχέδιο των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με το οποίο προσήλθαν προχθές? Τι θα υπογράψετε? 2% πλεονάσματα υπογράφετε? 2,5% υπογράφετε? Τι, ποιο είναι το σχέδιο? Βάλτε τελεία, κύριε Χριστίδη. 2,5% υπογράφετε? Βρε, ποια είναι η άποψή σας? Κύριε Χριστίδη, ναι, αλλά ρωτάτε να απαντήσετε και απαντήσεις. Να πέρω. Θέλω μια απάντηση. Ποιο είναι το σχέδιο τους? Κύριε Σκούτα, θα απαντήσετε εσείς ή η κυρία Παπαδοπούλου, η σειρά της? Εγώ θα ήθελα να κάνω μια συνολική τοποθέτηση όμως, γιατί συζητάμε για το χρέος και έχουν ακουστεί διάφορα. Από τον κύριο Μητρόπουλο θέλω να ξεκινήσω, διότι το κείμενο το οποίο παρουσιάσατε έλεγε για εφαρμογή. Το ρήμα που χρησιμοποιείτε στο κείμενο το οποίο είδαμε ήταν εφαρμογή, όχι συζήτηση, ότι δεν μπορούν να συζητηθούν τα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Ήδη έχουμε τη διατύπωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη ρύθμιση του χρέους και τότε υπήρχε διάλογος και τότε υπήρχε καταστροφολογία ότι δεν πρόκειται αυτά να έρθουν και όμως ήρθαν. Επίσης, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει δεκτό έχει να κάνει με την ονομαστική αξία του χρέους. Εμείς συζητούμε με άλλους τρόπους, όπως είναι η επιμήκυνση, όπως είναι τα σταθερά επιτόκια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Άρα λοιπόν και στο πρώτο χαρτί, στο οποίο αναφέρθηκε, αλλά δεν το δείξατε στην τηλεόραση, αναφέρεται ονομαστική αξία του χρέους. Και εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να συζητάνε σε ολόκληρο Eurogroup και να βγαίνουν αξιωματούχοι να κάνουν και δηλώσεις όσον αφορά το χρέος, αν δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα του χρέους. Αυτό το οποίο γινόταν στο παρελθόν ήταν ότι κανείς δεν συζήταγε και δεν έλεγε αν είναι ή όχι βιώσιμο το χρέος. Εμείς λέμε ότι δεν είναι βιώσιμο και το διεκδικούμε. Ακούστηκε προηγουμένως και από την αντιπολίτευση ότι το 2012 υπήρξε μια συμφωνία και το 2014 θα τελειώναμε με το χρέος, αλλά αυτή η κυβέρνηση έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Εάν δεχθούμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, εν πάση περιπτώσει που έλεγε στον κόσμο, ήταν πραγματικά και δεν κοροϊδεύαν τον κόσμο, τότε γιατί δεν διεκδίκησαν το χρέος και γιατί δεν γινόταν καμία συζήτηση για το χρέος? Ή θα πρέπει να δεχθούμε από την άλλη πλευρά ότι δεν φέραν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα και κοροϊδεύαν τον ελληνικό λαό? Ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Για εξηγήστε μας λίγο τι εννοείτε. Λοιπόν, λέγατε ότι είχατε κάποια πρωτογενή πλεονάσματα το 2014 στον ελληνικό λαό. Ή αυτά ίσχυαν και άρα με τις αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού και ισχύοντων αυτών των πλεονασμάτων, δεν διεκδικήσατε για το χρέος τίποτα? Ή ήταν πλασματικά? Διότι κουβέντα δεν υπήρχε ούτε για τη βιωσιμότητα. Αυτό λέτε. Ή ακριβώς αυτό λέτε. Δεν ισχύει στην ίδια περίπτωση. Ξέρετε τι λάθος κάνει η κυρία Παπαδοπούλου? Δεν λέει την αντιστοιχεία του τι κάνει ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν αναφέρετε τώρα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Σόιμπλε. Σα παρακαλώ. Λοιπόν, κουβέντα λοιπόν και μόνο για success story ξέρατε να λέτε και φορολογία υπήρχε και προηγουμένως. Και άκουσα και για την ανεργία που παραλάβαμε στο 27% και είμαστε η μόνη κυβέρνηση που την έχει μειώσει αυτή τη στιγμή στο 24%. Εσείς την παραλάβατε στο 9%, ήταν η ανεργία. Πέρυσι κάνατε 33.000 διορισμούς στο δημόσιο. Είναι αλήθεια. Και μιλάτε κιόλας. Κάνατε 33.000 διορισμούς. Και για διορισμούς και ειδικά η αντιπολίτευση. Φτιάχνετε το δικό σας κομματικό κράτος και με αυτό νομίζω θα μειώσετε την ανεργία. Έχετε την εντύπωση. Έχετε γονατίσει τον ιδιωτικό τομέα, το ωραία, ξέρετε. Δεν θέλετε να κάνω και τοποθέτηση. Θα σας απαντώ. Οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστεροί. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό να πω. Είστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Φυσικά και είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε ανεξάρτητους Έλληνες. Και το έχουμε ήδη δείξει. Ένα-ένα. Όλα μαζί δεν γίνεται. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά το πελατειακό κράτος, φτιάξατε και το γιγαντώσατε ένα δημόσιο σε αυτή τη χώρα, ανεκδίγητο. Κάνατε διορισμούς και πηγαίνανε σε ιδιωτικές εταιρείες και δείχνανε κάρτα μέλους κόμματος για να τους δεν προσλάβουν. Δεν ήξερε ο κ. Καμένος. Αφήστε τα, κύριε Χριστίδη. Από 28 χρονών βουλευτής. Δεν ήξερε ο κ. Καμένος από 28 χρονών βουλευτής. Και μιλάτε για διορισμούς και για πελατειακό κράτος. Από 28 χρονών βουλευτής δεν ήξερε. Φτιάσατε την κατάσταση εδώ που τη φτάσατε και στείλατε στους νέους. Δεν ήξερε από 28 χρονών βουλευτής.
τοποθετήσει ο κύριος Καμένος. Γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Κύριε, σας άκουσε με προσοχή 50 λεπτά η κυρία Παπαδοπούλου. Παρακαλώ, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, κύριε Σμπρινή, σας άκουσε 50 λεπτά. Θα τις επιτρέψετε να τοποθετηθεί. Αν μιλάει για την Νέα Δημοκρατία, να ξέρω για να απαντήσω μετά. Μιλάτε για την Νέα Δημοκρατία για αυτό που λέτε. Όσον αφορά τους διορισμούς, στη συζήτηση όλη την άλυξε το Πασόκ. Μπορείτε να με αφήσετε να ολοκληρώσω μία φράση, διότι είναι και, δεν είναι και, πώς να το πω, δεν είναι και σοβαρό, ας πούμε, να κάνετε μία τέτοια συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να πω όσον αφορά το Eurogroup το οποίο τελείωσε αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά δεν θεώρησε ικανοποιητική, ας το πω έτσι, την πρόταση του κυρίου Σόιμπλε και των όποιων εκεί και έκρινε ότι είναι πολύ προτιμότερο να γίνει περαιτέρω συζήτηση για να κάνουμε μία. Πάρουμε μία δέσμευση στις επόμενες ημέρες, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει τη διαφημιστική αφίσα του κυρίου Σόιμπλε για το προεκλογικό του παιχνίδι στη Γερμανία. Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς αυτό. Μιλήσατε για καθυστερήσεις, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και έχετε πέσει στο εξής οξύμορο και ταλαιπωρήστε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχετε και αφήγημα πλέον, διότι είπατε φέρτε τόσα κι άλλα τόσα. Εμείς θα τα ψηφίζαμε με χέρια και με πόδια. Εμείς στενοχωριόμαστε που δεν τα φέρνουμε τα μέτρα αυτά από τους δανειστές. Η κυβέρνηση, το κόμμα σας το έλεγε αυτό μέσω του αντιπροέδρου σας. Και αυτό τα παίρνει πότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πότε το είπε αυτό. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι στεναχωριέται που ίδιος. Ναι, έχει πει. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube. Αναζητήστε τα και καλό και τον κόσμο να μπει και που να δεν φέρετε τα μέτρα που φέρετε. Βεβαίως. Στεναχωριέται που δεν μπορεί αυτός να φέρνει τα μνημόνια, βεβαίως. Αυτό το οποίο εγώ σας λέω είναι. Μιλάγατε για σοβαρότητα πριν, έτσι, και τη χάνετε σιγά-σιγά. Ακούστε το. Συγχωρείτε τώρα, αλλά είπαμε να μιλάμε σοβαρά. Αυτό δεν είναι σοβαρό που λέτε τώρα. Ακούστε το. Δεν είναι καθόλου σοβαρό αυτό που λέτε. Σας πειράζει που τα ψηφίσατε. Σας πειράζει που ο αρχηγός ήταν στη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής από το 28 ο κ. Χριστίδης και υπουργός και τώρα μιλάτε για κομματικές κάρτες. Τελειώσατε. Μπορώ να συνεχίσω. Εάν ανήκει, και γιατί δεν έχετε αρχηγό. Ακόμα. Γιατί είστε νέα και προφανώς δεν τα έχετε κάνει αυτά. Ο αρχηγός σας, γιατί είναι αρχηγός σας, εάν τα έκανε αυτά η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δικαιώματο να ξέρετε να μιλάει αυτή η άποψή σας. Εγώ είμαι νέος και σας λέω. Εγώ και εσείς δεν τα κάναμε. Δεν τα κάναμε. Εγώ και εσείς. Αφήστε την να πει το οξύμορο σχήμα. Τι έχετε πάθει, τι σας έχει συμβεί εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Φέρτε τα λοιπόν όλα τα μέτρα. Έρχονται μέτρα τα οποία δεν είναι σε αυτά τα οποία εκβίαζαν όλο το προηγούμενο διάστημα από το φθινόπωρο του 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε αυτές τις αξιώσεις. Έρχονται και τα αντίμετρα και εσείς δεν ψηφίζετε τίποτα. Και δεν μας λέτε και αν θα τα εφαρμόσετε στη συνέχεια ή όχι. Δεν απαντάτε σε τίποτα. Αντιπρόταση η αντιπολίτευση δεν έχει εκτός από κούφια κούφιο αντιπολιτευτικό λόγο. Δεν τον ακούτε, κύριε Μητσοτάκη, μάλλον. Τον δεν μπορείτε ούτε καθαρά. Να τον ακούσετε. Πρόταση κυρία, δεν ακούμε. Ούτε όχι, να τον ακούσετε. Για μείωση φορολογίας έχει μιλήσει. Εμείς, για μείωση λοιπόν, φορών έχει μιλήσει. Η για αλλαγή σε λίγο πολιτική. Όχι, τώρα εντάξει. Δεν πρόκειται να γίνει για να κάνουμε σε εσά κάτι. Ξεκινήσετε την προεκλογική περίοδο να ξέρουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε για τον ελληνικό λαό που είναι η ρύθμιση. Του χρέους, που είναι η διατύπωση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη ρύθμιση του χρέους, που δεν είναι πανάκια φυσικά και δεν είναι για μας ο μόνος τρόπος για να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κρίση. Πάντως, κυρία Μαυροπούλου, μέχρι απαραίτητο την παραμονή της ψήφισης του πακέτου των 4,9 δις μέτρων και 7,5 δις αντιμέτρων, για να μην λέτε το κουρεύω, ορκιζόσασταν στην κυβέρνηση ότι δεν θα τα ψηφίσετε. Ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια μέτρα. Δεν θα υπάρξει μείωση αφορολογήτου. Έτσι δεν είναι. Αυτό το υπάρχουν οποίο... μια και λέτε τα βίντεο στο YouTube. Υπάρχουν οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών από τον πρόεδρο της Βουλής μέχρι τους υπουργούς και τους βουλευτές. Αυτό το οποίο... Δεν θα υπάρξει μείωση αφορολογήτου. Και πήγαμε στα 5.600. 153 δηλώσεις υπάρχουν. Κύριε Σμπίτι, δεν θέλω βοήθεια στην ερώτηση. Το διευκρινίζω απλά. Είναι 153 δηλώσεις. Θέλω να πω ένα σημείο μόνο. Ότι όταν μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, οι παράγοντες οι οποίοι διαπραγματεύονται, δεν τον ακούμε μόνο στην Ελλάδα, ακούγεται και έξω. Και υπάρχει, όπως γνωρίζετε, ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ομάδα Σόιμπλε, οι οποίοι εκβιαστικά ζητάνε πράγματα από την πατρίδα μας. Δεύτερον. Και ναι. Ποιο, και το δεύτερο, για να απαντήσω. Για πείτε μου τη διαπραγμάτευση που τη βοήθησε αυτό. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, τους οποίους εγώ εκπρόσωπο σήμερα εδώ στο τραπέζι, στηρίζουμε και στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε το οικονομικό επιτελείο, διότι βλέπουμε τα αποτελέσματα τα οποία φαίνει και ότι δεν παραδίδει γη και είδωρ για να κλείσετε συμφωνία άρων-άρων όπως θα κάνατε εσείς. Για πείτε μας για τη δήλωση του κ. Παπαχριστόπουλου να μας πει, όχι να μας πει για την δήλωση του κ. Παπαχριστόπουλου. Υπάρχει κι άλλο καλεσμένο στο τραπέζι. Δεν μπορεί να μονοπολείτε τη συζήτηση και να μην αφήνετε μία τοποθέτηση.
τοποθέτηση να γίνει. Παρακαλώ. Δεν δώστε καμία κύριος, απάντηση όμως. Φυσικά κύριος, και έδωσα. Εσείς δεν δυνατά τα απάντηση. Παρακαλώ. Ούτε στη Βουλή, ούτε ο πρόεδρος. Ελάτε σας και το μόνο που λέτε δεν είναι να γίνουν εκλογές. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν με βοηθάτε. Ούτε ένα φίλο. Πάλι για εκλογές μας λέτε. Σήμερα έχει πηγαίνει. Να ξεχάσετε για λίγο καιρό. Κύριε Σπιλή, πρέπει να φωνάξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αναφέρθηκε στη Δημοκρατία να απαντήσουμε. Καλά, δεν θα αναφερθεί. Ορίστε κύριε Πέρα, θα το πείτε μετά. Λέει ανακρίβειες. Μα θα έχουμε κι άλλο κύριε. Σας παρακαλώ αν μπορείτε λίγο. Λοιπόν, όταν βλέπω από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν το ένα κόμμα να κατηγορεί το άλλο, ειλικρινά έχουν όλοι δίκιο. Είναι η μοναδική ίσως στιγμή που έχουν δίκιο τα παλαιά κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Αυτό έτσι σαν ένα σχολείο. Τώρα θα μπούμε στα δύο βασικά πράγματα που συζητιούνται σήμερα. Το ένα είναι τα αντίμετρα. Εγώ θα σας πω κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα σας πω ούτε ότι είναι καλά τα αντίμετρα, ούτε ότι είναι κακά. Εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο. Επειδή είμαι διαβαστερό παιδί και μου αρέσει να διαβάζω πάρα πολύ, ναι. Θα πάτε στο 15 άρθρο του μνημονίου. Ναι. Λοιπόν, εκεί στο 15ο άρθρο του μνημονίου δεν λέει ότι τα αντίμετρα αυτά θα ισχύσουν αν εκπληρωθούν οι στόχοι. Εκεί γράφει, και το έχω και μπροστά μου, να μην σας το διαβάσω και το κάνω βαρετό, θα σας το πω με δικά μου λόγια, ότι σύμφωνα με αν υπάρξει εκτίμηση όλων των θεσμών ομόφωνη ότι εκπληρούνται οι στόχοι, τότε θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Γιατί, δηλαδή, γιατί εγώ εφαρμόζω τους στόχους, πιάνω τα πλεονάσματα και μετά ρωτάω. Τι γνώμη έχεις εσύ, η ΕΣΕΜ, τα πάμε καλά. Τι γνώμη έχεις εσύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα πάμε καλά. Δουνουτού, εσύ τι λες, τα πάμε καλά. Αν όλοι αυτοί συμφωνήσουν, τότε θα ισχύσουν τα αντίμετρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε επομένως ότι δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο. Είναι σαν να ψηφίσω εγώ τώρα ότι το 2020, σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογίας τότε, αν συμφωνήσει η επιστημονική κοινότητα, θα αναστήσω τους βροντόσαυρους. Αυτό είναι. Είναι επιλέξει αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που περνάει σε νομοσχέδιο διαφημιστικό κείμενο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην ιστορία της νομοθεσίας. Να περνάει κάτι το οποίο δεν θα έχει καμία ισχύ, αλλά σου λέει θα το υπογράφω τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε αν θα ισχύσει. Αυτό πιστεύω ότι έγινε μόνο και μόνο για την κοινή γνώμη. Μόνο και μόνο για διαφημιστικούς λόγους και όπως είπα, είναι ένα καθαρά διαφημιστικό κείμενο. Πάμε τώρα στο θέμα του χρέους. Και πάλι βλέπουμε ότι όλη η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν μικρύνει ή όχι το χρέος άμεσα. Δεν είναι αυτό που πρέπει να μας καίει πρώτιστα. Πρώτιστα πρέπει να μας καίει η υγεία της οικονομίας. Και η υγεία της οικονομίας τι σημαίνει? Δεν σημαίνει η ονομαστική αξία και το ονομαστικό ύψος του χρέους, αλλά η εξυπηρετή συμπότα και η βιωσιμότητά του. Και τι σημαίνει βιωσιμότητα? Να μπορούμε να πληρώνουμε το κόστος δανεισμού, τα επιτόκια μας. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αν τα επιτόκια μας είναι υψηλά και τα επιτόκια μας εγγράφονται στον προϋπολογισμό, τότε δεν πάει καλά η οικονομία μας. Το κεφάλαιο αναχρηματοδοτείται. Δεν είναι σαν ένα στεγαστικό δάνειο σε έναν ιδιώτη. Δεν πρέπει δηλαδή να εκλαμβάνουμε το δάνειο, το χρέος της χώρας με τα μέτρα και τα σταθμά ενός ιδιώτη που πάει να πάρει ένα αυτοκίνητο. Δεν γίνεται απαιτητό τα 320 δισεκατομμύρια. Δεν θα γίνουν απαιτητά σε 10 χρόνια να τα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Αν έχουμε υγιή οικονομία, το χρέος είναι αλυσίδα. Το κεφάλαιο αναχρηματοδοτείται. Τα χρεολύσια αναχρηματοδοτούνται. Οι τόκοι είναι αυτοί που πρέπει να μας νοιάζουν. Ξέρετε κάτι. Κύριε, έστω ότι τώρα να ολοκληρώσω για να σας το κάνω πιο ανάγλυφο. Να σας το κάνω. Κρατήστε. Δεν τελείωσα την εξήγηση. Δεν έγινε κατανοητό. Δεν έγινε κατανοητό. Μια στιγμή θα το ρωτήσετε αυτό. Κρατήστε το λίγο για να γίνω πιο κατανοητό. Έστω ότι εγώ τώρα, κύριε Παυλόπουλε, σας χρηματοδοτώ με 100 ευρώ και σας ζητάω στο τέλος του μήνα 1% επιτόκιο. Θα μου δώσετε 1 ευρώ. Έστω ότι σας το κόβω εσάς τα 100 ευρώ και τα κάνω 50 ευρώ. Και σας ζητάω 5% επιτόκιο. Θα μου δώσετε 2,5 ευρώ στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή το κόστος του δανεισμού θα έχει υπερδιπλασιαστεί, μολονότι σας έχω κόψει το μισό χρέος. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και για έναν ηθικό και πολιτικό λόγο δεν έχει νόημα να συζητάμε για το χρέος. Γιατί αυτή τη στιγμή το χρέος είναι στα χέρια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι στα χέρια των ιδιωτών. Δεν μπορούμε να φεσώνουμε SAE τους εταίρους μας και να υποστηρίζουμε αλληλεγγύη, να υπάρχει αλληλεγγύη σε πολιτικό επίπεδο. Θα μας πληρώσει ο Πορτογάλος που έχει χειρότερη οικονομία. Θα μας πληρώσει ο Σλοβάκος που μπορεί να είναι αυστηρός και να είναι δεξί χέρι του Σόιμπλε, αλλά που έχει χειρότερη οικονομία από εμάς. Για ποιο λόγο να μας χαρίσουνε? Θα πρέπει αυτό να περάσει από τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χτιστεί ένας νέος λαϊκισμός στις πλάτες της Ελλάδας, ότι πρέπει να πληρώνουμε τους παταχτζίδες. Γιατί ξέρετε και στην Αυστρία, θυμάστε τον προεκλογικό αγώνα της Αυστρίας, οι λαϊκιστές και οι ακροδεξοί της Αυστρίας έχτισαν τη διαφήμιση τους, του κόμματός τους, στο ότι ο Έλληνας είναι παταχτζής και ότι έχει το χέρι έτσι. Στις αφίσες τους. Αυτό θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν θέλω να απαιτήσω από τα δημοκρατικά κράτη της Ευρώπης να μειωθεί αυτή τη στιγμή το χρέος μου. Θέλω να αποκτήσω ανταγωνιστική οικονομία για να μειωθούν τα επιτόκια. Και ξέρετε κάτι, όταν φτάσουμε σε αρνητικά επιτόκια όπως έχουν φτάσει και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, τότε δανειζόμαστε και κερδίζουμε.
Καταλαβαίνετε τι μαγικό πράγμα που είναι το επιτόκιο και που δεν το συζητάει κανένας. Κύριε Πέρο, αυτό κουβεντιάζεται αυτή τη στιγμή. Περιμένει κόσμο στις γραμμές, κύριε Μια και κάτι θέλω να με ρωτήσω, αν επιτρέπετε στον κύριο Χουδαλάκη να με ρωτήσει κάτι, δεν ξέρω. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Νομίζω ότι απαντήσαμε. Το χρέος, άμα αναπτυχθεί η οικονομία, είναι μια χαρά βιώσιμο. Είναι βιώσιμο γιατί υπάρχουν οικονομίες με μεγάλες. Αν έχουμε υγιή οικονομία, να βιώσουμε. Γιατί υπάρχουν οικονομίες με τεράστιο χρέος. Πολύ πιο μεγάλο από εμάς. Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ακριβώς. Ο κύριος Λουκάς, πρώτη γραμμή. Παρακαλώ. Δεν σας ακούω. Να σας συγχαρώ, κύριε Παυλόπουλε. Είναι πολύ διάστατη. Με ακούτε? Ναι, ναι. Η εκπομπή σας, αλλά έχω να θέσω 2-3 ερωτήματα εντάχει. Ναι. Λοιπόν, σύντομα, σας παρακαλώ. Τα ιδρυτικά κείμενα που σας έβαλε ο κύριος Μητρόπουλος. Ναι. Ήταν ηλίου φαϊνότερο. Ένα, πρέπει να τα κάνετε εικόνισμα εκεί πέρα. Διότι πάμε σε παπατζηλίκι. Δηλαδή, έδειξε ο άνθρωπος ότι άλλα υπογράφουμε, άλλα λένε, άλλα πράττουμε και άλλα κάνουμε. Σας το απέδειξε περίτρανα. Ένα. Δύο, τον κύριο Κουναλάκη, ο οποίος είναι, όχι ο Πέτρος, ο δημοσιογράφος εκ δεξιών. Είναι εξαίρετος δημοσιογράφος, αναλυτής. Θέλει να κάνει τον υπερασπιστή των αδυνάτων και βαφκαλίζεται με το ότι είναι ο Σόιμπλε, το ότι είναι η Μέρκελ, το ότι είναι ο καπιταλισμός, το ότι είναι ο υπεραλισμός. Αυτό εμείς σαν πολίτες δεν μας αφορά. Το αποτέλεσμα που θα φέρει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση μας αφορά, κύριε Παυλόπουλε. Τρία. Μέχρι το 60. Όχι τρία, κύριε Λουκά μου, όχι τρία. Αν ο καθένας που βγαίνει βάζει τρία... Θα κλείσουμε αύριο. Καλό βράδυ, ο κύριος Ρήγας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, καλησπέρα ευχαριστώ σας για το βήμα που μου δίνετε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπουσμουρέλη, τον οποίο απόψε δεν τον βλέπω να συμμετέχει στην κουβέντα. Είναι σκεπτικός. Κύριε Μπουσμουρέλη, ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πήγε ο πρωθυπουργός μας στο Eurogroup και είπε ότι αν δεν πάρω μέτρα για το χρέος, ξεψηφίζω τα. Αν δεν πάρω ρύθμιση για το χρέος, ξεψηφίζω τα μέτρα που πήραμε, που ψηφίσαμε προχθές εδώ. Εκεί το σκάσιμο τα μέτρα. Με τα 4,9 δις. Και βγαίνει ο Σόιμπλε και λέει ότι ωραία παιδιά, αφού είναι έτσι, εάν δεν εφαρμόσετε τα μέτρα, δεν σας δίνω ρύθμιση για το χρέος. Ναι. Ποιος λέτε εσείς θα κερδίσει? Κοιτάξτε. Ο Τσίπρας ή ο Σόιμπλε? Κοιτάξτε. Δεύτερο. Όχι δεύτερο, κύριε Ρήγα. Ένα ερώτημα σας παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η διαδικασία που ξεκινάει για το χρέος θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχουμε μία εικόνα πλήρη σε ένα χρόνο από σήμερα. Τότε λοιπόν νομίζω ότι θα κριθεί και αυτό που με ρωτάτε. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Ρήγα. Η κυρία Γρηγοροπούλου. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω πόσο απογοητευμένη είμαι από την κυβέρνηση την οποία υποστήριξα και πόσο νιώθω την αλαζονία των δύο αυτών αντιπροσώπων που είναι στο πλατό αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ειλικρινά εγώ θα τρεπόμουν πάρα πολύ. Της κυβέρνησης, το αντιπροσώπου. Της κυβέρνησης, ναι. Της κυρία Τσανέλ, ναι, και ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ειλικρινά μιλάω, τώρα δεν είναι από αυτούς που λες αλαζόνες, κυρία Γρηγοροπούλου, ναι, είναι, υπερασπίζουν το πολιτικό τους επιχείρημα τώρα. Δεν είναι τόση ηρωνία. Μας κορόιδεψαν πάρα πολύ βαθιά. Τους ψηφίσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα και κάνουν τελείως τα πίσω. Γιατί τους ψηφίσατε, κύρια Γρηγοροπούλου? Ναι, ψήφισα και την πρώτη φορά ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και την δεύτερη φορά ψήφισα ΑΝΕΛ. Ναι, γιατί τους ψηφίσατε, γιατί θα σκίζαν το μνημόνιο? Γιατί πίστεψα σε αυτούς. Ότι τι, ότι θα σκίσουν το μνημόνιο? Το πιστέψατε αυτό το πράγμα εσείς? Κοιτάξτε, όπως όλος ο κόσμος είπα και εγώ. Πολλοί κόσμοι το βλέπουν, κύριε Παυλόπουλε, αυτό. Τα 50.000 ευρώ αφορολόγητο, για παράδειγμα. Α, το λέμε πια πέρα, τα ακούσουμε γυναίκα. Εντάξει, δεν τα πιστεύαμε όλα απόλυτα, αλλά περιμέναμε, είχαμε μία ελπίδα. Ναι. Ότι κάτι θα γίνει, ότι κάτι θα κάνει από όλα αυτά. Ναι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεσμελής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι 80 ετών. Να είστε καλά. Πάντα ήμουν προοδευτικός. Ευτυχώς στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισα γιατί δεν πίστευα αυτά τα οποία διαχειριζόταν ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι αηδιασμένος γιατί αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως τα μέλη που έχουν εκλεγεί μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.
Εχθές, τη Δευτέρα, είχε βγει ο υπερασπιστής της κυβέρνησης και έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση φόρων το 2016. Εδώ έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου με τα ίδια εισοδήματα, με μία διαφορά 600 ευρώ, έχω το μεν 16, 370.000 φόρο εισοδήματος, για το 2015 και για το οικονομικό έτος που έκανα τη δήλωση πρόσφατα, έχω 796.000. Χιλιάδες. 796 ευρώ. Καταλαβαίνετε, όταν είναι υπερδιπλάσια η επιβάρηση, είναι, εάν λένε αυτοί οι άνθρωποι ψέματα, και αναρωτιέμαι, λένε ψέματα για να κάνουν προπαγάνδα ή ζουν σε άλλο μέρος, σε άλλο πλανήτη και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Τσεσμελή. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Δαμιανίνης πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Πρώτον, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν έχουν καμία σχέση με πολιτική. Τι δουλειά έχουν να μπερδέψουν το χρέος αυτή τη στιγμή με τη χρηματοδότηση της χώρας που είναι αναγκαία άμεσα. Αφού έχουν πει από το 18 θα το συζητήσουν. Ας το κόψουν από τη μέση και να κυνηγήσουμε να πάρουμε τη δόση. Κινδυνεύει η αγορά, έχει πεθάνει, δεν υπάρχουν χρήματα. Πρέπει να πάρουν τα χρήματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα. Κάνουν πολιτική και παίζουν. Έχετε την άλλη την κυρία και από το Ζανέλ με ήθος χιλίων καρδιναλίων που μιλάνε, λες και είναι το πρώτο κόμμα. Έκτο κόμμα ήσασταν, κυρία μου. Δεν μπορείτε να μιλάτε με αυτό το ύφος όταν θα κάνατε κολοτούμπες με τα μνημόνια. Εντάξει τώρα, κύριε Δαμιανίδη, το ύφος του έκτου κόμματος ποιο είναι, δηλαδή. Να κοιτάει κάτω. Δεν έχουν νόημα οι προσωπικές αναφορές. Τι να κάνει δηλαδή τώρα. Είναι άλλα ζωνία η ευγένεια και το χαμόγελο. Δεν έχει νόημα, κύριε Δαμιανίδη, η προσωπική αναφορά. Και υψηλομύτικο. Ελάτε, κύριε Δαμιανίδη, όχι, δεν μ' αρέσει έτσι εμένα. Ψηλά η μύτη, χαμηλά η μύτη, στη μέση η μύτη. Δεν θα παρκάρουμε τη μύτη τώρα. Το θέμα είναι ότι θα κάνουμε τη χώρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Επιστρέφουμε. Ορίστε, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Ναι, θέλω να πάρω πάσα. Συνήθως ξέρω ότι δεν σχολιάζω αυτά που λένε οι τηλεθεατές. Σε σχέση με την. Είπε κάποιος από τους φίλους, λέει. Ότι πασχίζουμε, ο καθένας με τα πιστεύω του και τα λοιπά για τον εργαζόμενο και το δικό του ζητούμενο είναι τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και όχι τι κάνει ο Σόιμπλε. Απολύτως κατανοητό από την πλευρά του. Μόνο που, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο οι ελληνικές κυβερνήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης. Το είπα πριν και στο Γιάννη Δεσμηλή ότι οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ τους. Γίνονται εν απουσία μας. Ο Τόμψεν με το Σόιμπλε προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν φωνάζουν τους Έλληνες να τους πούν, παιδιά, ωραία, πέστε μας το δικό σας σχέδιο για το χρέος. Ποιο είναι, χωρίς να επιβαρύνουμε περαιτέρω τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, γιατί το ανέφερε και ο κύριος Πέρος πριν από λίγο. Χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι Ευρωπαίοι οι φορολογούμενοι, χωρίς να μπούμε στην παράβαση του κουρέματος επειδή δεν το επιτρέπει το Μνημόνιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Έχει η ελληνική πλευρά ένα σχέδιο. Δηλαδή μας ζητήθηκε και δεν είχαμε να δώσουμε. Δεν είπατε δεν είχατε, κύριε Σκούτα, μην τα παρεξηγούμε όλα. Είχατε. Έτσι. Εγώ δεν την ερώτηση αυτή την έχω κάνει 100 φορές εδώ. Αν έχετε κάποιο σχέδιο, είτε εσείς, είτε η αντιπολίτευση, είτε οποιοδήποτε άλλο, που να λέει εμείς θεωρούμε ρύθμιση του χρέους αυτό. Επιμήκυνση 60 ετών, πάγωμα των επιτοκίων, περίοδο χάριτο τόσο, ό,τι μας λένε οι οικονομολόγοι. Ούτε αυτό έχουμε ακούσει. Όμως θέλω να το τονίσω για τους τηλεθεατές. Ότι το ζήτημα το δικό μας δεν το χειριζόμαστε εμείς. Δυστυχώς κάθεται από τη μια πλευρά ο Τόμψεν και λέει «Εγώ δεν μπορώ να πω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτά που μου λες κύριε Σόιμπλε, γιατί δεν θεωρούν το χρέος βιώσιμο». Και απαντάει ο Σόιμπλε. «Και εγώ δεν μπορώ να πάω στο Κοινοβούλιο τον Γερμανικό και να τους πω κάντε αυτό γιατί μου το ζητάει ο Τόμψεν». Μεταξύ τους γίνεται το ταλαβέρι. Και στο τέλος της ημέρας καταθέτουν προτάσεις που μπορεί μεταξύ τους οι δυο να βολεύονται, αλλά ο τηλεθεατής ο οποίος ένας λόγος που του έχει κοπεί η σύνταξη είναι το χρέος, δεν θα βολευτεί ποτέ με αυτό. Και το χειρότερο δεν είναι ο ίδιος, γιατί παίρνοντας μια σύνταξη, εντάξει, μετράς αντίστροφα ίσως στη ζωή σου. Ο γιος σου όμως ή το εγγόνι σου δεν πρόκειται ποτέ να βρουν μια αξιόλογη δουλειά που να παίρνουν ένα μισθό για να ζήσουν.
θα βρίσκουν δουλειές που θα πάρουν ένα χαρτζηλικάκι. Γι' αυτό και στο θέμα του χρέους καλό είναι να τα βρουν και τα κόμματα μεταξύ τους και να απαντήσουν κάποια στιγμή. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει. Ορίστε, η παθογενής οικονομία είναι το πρόβλημα. Αμέσως, δεν είναι κύριε Πέρο, έχουμε... Αυτό ήθελα να τονίσω. Αμέσως, κύριε Πέρο. Ορίστε, κύριε Πάνο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το ρίσκο που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι ότι μπορεί να δούμε στις 15 Ιουνίου να χάνεται αυτή η προσδοκία που υπήρχε το τελευταίο διάστημα με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα πάνε πιθανώς μετά τις γερμανικές εκλογές. Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να δουλέψει διπλάσια για να ανακτήσει χαμένο έδαφος των τελευταίων μηνών, ίσως και των τελευταίων ετών. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα έκανε μια προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, λέγοντας ότι ο στόχος είναι να γίνει η χώρα ένα ενεργειακό hub, ένας ενεργειακός κόμβος. Τέτοιες κατευθύνσεις μπορεί να βοηθήσουν. Απ' την άλλη πλευρά, πραγματικά έχω κουραστεί πάρα πολύ να βλέπω αυτόν τον πολιτικό ανταγωνισμό, ο οποίος πραγματικά δεν θα βοηθήσει ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνία. Κινδυνεύουμε να χάσουμε πάλι πολύτιμο έδαφος, να περάσουν 1,5 χρόνος και μετά να έχουμε μπροστά μας ένα νέο Γολγοθά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Νομίζω ότι πρέπει ο πολιτικός κόσμος και ο πολιτικός ανταγωνισμός να οριμάσει, να δει τα πράγματα στη βάση του, να δει πού συμφωνεί, να δει πού διαφωνεί. Να συμφωνήσει ο Μητσοτάκης με τον Τζίπα και να πάνε και τη Φόφη και να πάνε μαζί. Όχι, Άκημα, αλλά δεν μπορεί να βλέπουμε μια εικόνα όπου υπάρχουν μνημόνια επιμνημονίων ψηφισμένων. Μνημόνια επιμνημονίων ψηφισμένων και να τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα και αυτό τελικά να το πληρώνει η ίδια η οικονομία και η ίδια η κοινωνία. Κάπου σιγά σιγά πρέπει στρατηγικά να υπάρξουν συγκλήσεις και εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός αλληλούια, αν σε 2 χρόνια γίνουν εκλογές, σε 1 χρόνο γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία παραλάβει μια δύσκολη κατάσταση. Μια κατάσταση στην οποία. Θα είναι δεσμευμένη και η επόμενη κυβέρνηση. Έτσι πείτε όπως είναι, για τα ξέρετε. Θα είστε δεσμευμένοι. Θα κάνετε την πολιτική σας. Η επόμενη κυβέρνηση δεσμευμένη. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Θα κάνετε την πολιτική σας. Δεσμεύουν την επόμενη κυβέρνηση και παίρνουν μέτρα μετά το τέλος της θητείας. Με ποιο δικαίωμα. Ποιε κυβερνήσει δεσμεύσατε. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό. Έχει ξαναπάρει μια κυβέρνηση μέτρα για μετά το τέλος της θητείας. Δεν το ξέρω εγώ. Δεσμεύσατε τη χώρα για δεκαετίες. Απαντήστε μου, πήρε καμιά άλλη κυβέρνηση μέτρα μετά το τέλος της θητείας. Φέρατε τα μνημόνια. Δεσμεύσατε τη χώρα και μιλάτε. Γιατί δεν απαντάτε. Εσείς δεν απαντάτε. Πήρε καμιά κυβέρνηση. Πήρε καμιά κυβέρνηση μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα για μετά το τέλος της θητείας της. Υπήρχε κανένα μνημόνιο που παίρνει τετραετία για το ξέρω. Γιατί δεν πήγανε μέτρα και εφαρμόσατε για να πάρουμε δόση. Εμείς παίρνουμε δόση για μέτρα τα οποία είναι για μετά. Γιατί εμείς δεν αποφασίζουμε για εσάς. Εσείς αποφασίσατε να την παρατήσετε και να πάτε σε 7 μήνες με σηκωμένους γιακάδες. Ένα χρόνο κάνατε να την κλείσετε. Ο κ. Βαρουφάκης τα λέει, όχι εγώ. Ένα χρόνο την αφήσατε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για αριστερή παρένθεση. Αλλά δεν σας νοιάζει. Αυτό σας νοιάζει. Αυτό σας νοιάζει και ο κομματικός στρατός. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σκούτα. Το είπατε μόνος σας. Να ολοκληρώσω. Σας νοιάζει το πώς δεν θα είστε παρένθεση. Μας νοιάζει η χώρα. Αυτή η διαφορά μας. Σας βλέπω πώς έχει κουραστεί να σας βλέπει να τσακώνεστε. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν το εξής. Έστω λοιπόν ότι σε 1-2 χρόνια τα πράγματα πολιτικά αλλάζουν. Παραλαμβάνετε μια κατάσταση η οποία είναι μετριότατη. Και έχετε μπροστά σας να εκτελέσετε όλες αυτές τις δεσμεύσεις, να πετύχετε τα πρωτογενή πλεονάσματα, να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε ένα νέο Γολγοθά. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει ξαφνικά. Θα μπούμε σε ένα πολιτικό ενδεχόμενο να δούμε πάλι μετά από 2 χρόνια άλλες αντιδράσεις και μια χώρα η οποία θα κινδυνεύει να γίνει Βενεζουέλα. Αυτή η ιστορία πια, η καλή και κακή, η κόκκινη και η πράσινη, η καουμπόιδες Κινδυάνη. Πιστεύετε, βλέπετε από τα τηλεφωνήματα, να υπάρχει στην κοινωνία, να μην έχει οριμάσει η κοινωνία, να μην έχει καταλάβει ότι εδώ εφαρμόζουμε μνημόνια, ότι εδώ μπροστά μας δεν πρόκειται να φύγουν οι μνημονιακοί νόμοι. Λέμε ότι θα φύγουμε από τα μνημόνια. Πώς θα φύγουμε από τα μνημονιακά, από τα μνημόνια, όταν η αγορά εργασίας είναι συγκεκριμένη, η μισθή είναι συγκεκριμένη, οι περιορισμοί είναι συγκεκριμένοι που υπάρχουν, όταν αυτά έχουν αλλάξει, τι θα γίνει δηλαδή σε 1-2 χρόνια ξαφνικά, θα μπορέσουμε να κάνουμε θαύματα. Ορίστε, όχι, ο κύριος Σκούτας έχει το λόγο, παρακαλώ. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία συνολικά ως χώρα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν στο καινούριο στις 15 του Ιουνίου στο καινούριο Eurogroup. Η κυβέρνηση θεωρώ και από όσα έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι ζητά μια καθαρή λύση σε σχέση με όσα έχουμε συμφωνήσει. Θέλουμε να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα. Θα αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση στο όλο
στην όλη προσπάθεια που γίνεται για να εξευρεθεί λύση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Θα βρεθεί λύση, διότι το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η Ελλάδα και το πρόβλημά της αγκαλιάζει από πολλές πλευρές και τις γερμανικές εκλογές, μια και το αναφέρουν εδώ στο τραπέζι. Αγκαλιάζει και την ίδια την Ευρώπη. Ενδιαφέρονται και άλλες χώρες, δεν είμαστε ούτε στο 15 που ήμασταν μόνοι. Και νομίζω ότι η λύση η οποία θα υπάρξει θα είναι μια λύση η οποία θα μας βγάζει σε ένα αποτέλεσμα για να μπορεί να κινηθεί η οικονομία, να βγούμε στην ποσοστική χαλάρωση και να δούμε πώς μπορούμε να κινήσουμε. Διότι αν δεν κινηθεί η οικονομία, το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει επόμενη μέρα στο θέμα του χρέους. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι στις 15 παίρνουμε το maximum. Παίρνουμε αυτό που ονειρευόμαστε να πάρουμε. Μια γενναία έτσι επιμήκυνση και ρύθμιση και όχι τεράστια πλεονάσματα για 50 χρόνια και ούτω καθεξής. Το αντίκρισμα σε όλους όσους μας παρακολουθούν, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ούτω καθεξής, μισθωτούς, όλους αυτούς δηλαδή οι οποίοι πλήρωσαν το μάρμαρο του πλεονάσματος του 4,2%. Ποιο θα είναι? Θα είναι μια προσπάθεια, μια οικονομία η οποία θα αρχίσει να γυρίζει το τροχός και να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη, να δημιουργηθούν καινούριες προϋποθέσεις για τη χώρα. Για να μπορέσουμε μέσω και της ανάπτυξης να απομειώσουμε και το χρέος που είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή να ανέβει το ΑΕΠ, να δημιουργηθούν άλλες προϋποθέσεις για την πατρίδα μας. Αλλιώς πώς θα γίνει? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτός ο Παύλος Κύκλος πρέπει να κλείσει. Πάνω από το τραπέζι. Φτάσαμε στην Τίνα. Ακούμε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ την Τίνα. Ορίστε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. There is no alternative. Ιστορική φράση της Μάργαρετ Θάτσερ. Ορίστε, κύριε Σμίτη, παρακαλώ. Καταρχήν να απαντήσω γιατί δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει μαζί του. Είναι πολύ απλή απάντηση και την ξέρετε όλοι. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Αλλημόνι. Είναι πολύ απλή απάντηση. Δεν είναι το θέμα κυβέρνηση. Είναι αξιόπιστος και είσαι αξιόπιστη. Όχι. Δεν έχει δείξει κανένα δείγμα ότι τον ενδιαφέρει. Δεν σας δείξα καθόλου. Όχι, να διακόψατε. Τώρα, όταν θα μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορώ να διακόπτω κι εγώ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, λέω. Η Νέα Δημοκρατία. Διαφωνεί με το μείγμα πολιτικής κυβέρνησης. Διαφωνεί με την αύξηση των φόρων σε αυτό το βαθμό. Διαφωνεί με το μη σημάζεμα των κρατικών δαπανών. Διαφωνεί με τις κομματικές προσλήψεις στο δημόσιο. Διαφωνεί με τα αρχαία του ελληνικού. Διαφωνεί με την καθυστέρηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Διαφωνεί με όλα τα δάκρυα που είχαν πέσει για το λιμάνι, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ του Πειραιά. Διαφωνεί με την όλη καθυστέρηση που υπάρχει στην ανάπλαση του νότιου κομματιού της Αττικής. Διαφωνεί με το 90% αυτό που κάνει η κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας. Γιατί διαφωνεί? Διότι δεν πιστεύουμε ότι κανένας σοβαρός επενδυτής, είτε από το εξωτερικό, είτε από το εσωτερικό, δεν υπάρχει περίπτωση να επενδύσει τα χρήματά του στην Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες. Και προσέξτε, το χειρότερο όλων, γιατί ένα κομμάτι είναι μεγάλες επενδύσεις. Υπάρχουν και οι μικρές επενδύσεις. Και οι μικρομεσαίοι. Επένδυση να δώσει 20 και 30.000 ευρώ και να ανοίξει ένα μαγαζάκι τη σήμερα ημέρα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά τη σήμερα ημέρα. Κανένας λοιπόν, ούτε μικρομεσαίος, δεν πρόκειται να βάλει τα χρήματά του, και ξέρετε γιατί? Διότι δεν βγαίνει. Διότι αν αθροίσει αυτά που έχει να πληρώσει το τέλος ημέρας και με τα νέα μέτρα που παίρνουν τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα να δουλεύεις. Παίρνεις περισσότερα από το Ταμείο Ενεργείας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με αυτό. Όταν βλέπουμε ότι τιμωρείται η εργασία, εμείς διαφωνούμε. Και αντί λοιπόν να συζητάμε και να μας πει η κυβέρνηση πώς σκοπεύει αυτό το πράγμα να το προχωρήσει και να το λύσει και να μειώσει τη φορολογία, τι μας λέει? Ότι εγώ έκανα προσλήψεις για το πάρκο στο Ήλιον, εγώ έκανα προσλήψεις για το ένα, εγώ έκανα προσλήψεις για το άλλο. Ποιο είναι το σχέδιο για να μειωθεί η φορολογία? Υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο? Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Θα έρθει, λέει, η ανάπτυξη και έτσι το χρέος θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί καλύτερα. Μα δεν πρόκειται να έρθει καμία ανάπτυξη. Εκεί είναι η μεγάλη μας διαφωνία. Πέστε μας τη δική σας ανάπτυξη. Τα είπε ο λαός που βγήκε. Βγήκαν οι τηλεθεατές και είπαν ότι αυτό που περνάνε τα τελευταία δύο χρόνια δεν το περνάνε. Μπορείτε να μας πείτε την ανάπτυξη που φέρατε? Δεν το περνάνε νωρίτερα. Βεβαίως, το τέλος του 2014, όταν εσείς σκίζατε τα μνημόνια.
και βαράγατε τους ζουρνάδες. Και βαράγατε τους ζουρνάδες. Τότε η ελληνική οικονομία δεν είχε capital controls, δεν είχε capital controls, δεν είχε νέο μνημόνιο, δεν είχε 14 δις μέτρα. Δεν τα είχατε όλα αυτά και δεν μπορούσες να κάνεις, και μπορούσες να κάνεις επένδυση στη χώρα. Και όταν πηγαίναμε. Περιμένετε, ακούστε όλα αυτά, θέλετε. Όχι, δεν θα τα ακούσει όλα. Άλλο ένα, να πω τουλάχιστον. Και όταν πηγαίναμε να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη αποκρατικοποίηση, βγαίνατε, τα σπάγατε και κλαίγατε. Τα ξεχάσατε. Και τώρα τι λέτε, πρέπει να την κάνουμε. Και μετά τι γίνεται, βγαίνουν οι υπουργοί και μου βρίσκουν αρχαία, βγαίνουν οι υπουργοί και μου βρίσκουν προβλήματα, κάνουν κολλήματα και δεν φέρνετε τίποτα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Επειδή πέρασαν δύο χρόνια που είστε κυβέρνηση, φέρτε εσεί επενδύσει. Φέρτε εσεί επενδύσει. Καταλαβαίνετε. Είσαστε άνθρωποι του λαού. Υποτίθεται τη αριστερά. Ότι ο κόσμο πεινάει. Το καταλαβαίνετε. Βεβαίως, και αγωνιζόμαστε. Ή όχι. Και αγωνιζόμαστε. Το πρότυπο τη Βενεζουέλα είναι αυτό. Το πρότυπο τη Βενεζουέλα είναι αυτό. Δεν τον θέλετε. Ο κύριο Χριστίδης. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Τι να κάνουμε. Θα το καταλάβετε με τον κακό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ. Σε επόμενη φορά θα το καταλάβετε. Ο κύριο Χριστίδης, σύντομα, παρακαλώ, έχουμε 4 λεπτά. Να μιλήσουν όλοι. Είμαι εξαιρετικά σύντομο. Νομίζω ότι ο κύριο Μπουσμπουρέλη περιέγραψε με απόλυτη ευθύτητα και ειλικρίνεια ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα σήμερα. Ποια είναι? Ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης εθνική συνεννόηση για πάρα πολλούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί ξεκινάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το παρελθόν και αναφέρομαι στο 2010, όχι στο πολύ παρελθόν, αλλά τώρα πρόσφατα. Και φτάνουν στο ακόμα και σήμερα, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το θάρρος, όπως δεν το έχουν και οι βουλευτές και στελέχοι της κυβέρνησης, να βγουν και να πούν ότι είπαμε ψέματα και θα ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Εγώ δεν θα αναφερθώ μόνο στα μεγάλα ζητήματα. Των 40 δις λέει εδώ ότι θα έρθουν από την Κίνα, 100 δις από το ένα, 200 δις από το άλλο. Τα έχουν μετρήσει επανειλημμένως. Τα έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Θα πω το εξής. Σήμερα το ανακοίνωσε. Εντάξει, το ανακοίνωσε. Ποια είναι η θέση για τις Κυριακές? Συμφωνείτε με το κάθε Κυριακές ανοιχτά? Νομίζω ότι υπάρχει απόφαση. Μπράβο. Υπάρχει απόφαση την οποία υπογράψατε, εννοείται, μέσα στη Βουλή. Και μιλάμε για περιοχές τουριστικές. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να σας πω λοιπόν. Εγώ στεκόμαι σε αυτό το οποίο είπε η τηλεθεάτρια προηγουμένως. Υπήρξε πολλοί κόσμος ο οποίος πίστεψε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει έστω και 1 ή 2 στα 10. Ποιο είναι σήμερα το αποτέλεσμα? Έκανε πολλά πράγματα προς την ακριβώς αντίθετη πορεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν βγαίνει. Και νομοτελειακά, ό,τι και να λέει ο κύριος Τσίπρας και ό,τι και να λένε και τα στελέχη, θα οδηγήσει τους Σιριζανέλ σε αδιέξοδο. Το πρόβλημα είναι να μην οδηγήσει και τη χώρα. Εμείς λοιπόν λέμε ξανά και πριν το Eurogroup το οποίο έχουμε στις 15 Ιουνίου. Να ακούσουμε την πρόταση την οποία έχουν οι Σιριζανέλ, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας για το χρέος. Δεν έχω πάρει απάντηση από αυτά τα οποία είπε. Μακάρι να πάρει από την κυρία Παπαδοπούλου στη δευτερομιλία της. Να δούμε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε τα 3,5% πλεονάσματα. Κύριε Παυλόπουλε, την πρότασή σας, μια κύριε Παυλόπουλε, θέλω να είμαι σαφής. Εμείς πήραμε πρόταση την οποία υπέγραψαν και οι δανειστές το 2012. Το 2012. Εσάς αυτή δεν σας άρεσε. Δεν τα θυμάστε καλά. 4,5% για την τριετία. Δεν τα θυμάστε καλά. Αλλά διεκόπιν, κύριε Παυλόπουλε, τι να κάνουμε. Και επειδή σέβομαι ότι έχουμε μία γυναίκα στο πάνελ, προσπαθώ να τη σεβαστώ. Λέω λοιπόν ότι επειδή και η Μανταλένα Παπαδοπούλου και εγώ το 2060 θα είμαστε περίπου 80 ετών. Πρώτα Θεός. Πρώτα Θεός και μακάρι να ζούμε τότε. Δεν πρέπει να δεσμεύσουμε και εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα. Μάλιστα. Κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Η πατρίδα μας δεσμεύτηκε, κύριε Παυλόπουλο. Είμαι, ναι, τάχω. Εγώ μπορεί να είμαι, να είναι λίγο μικρότερη. Ελάτε, λοιπόν, η πατρίδα μας δεσμεύτηκε από το 2009 και 2010 με τα μνημόνια τα οποία έφεραν και τα οποία κλήθηκε αυτή η κυβέρνηση και συμμετέχοντας οι ανεξάρτητοι Έλληνες να διαχειριστεί. Και να διαχειριστεί με έναν τρόπο που και τα χαμηλά στρώματα δεν θα... δεν θα τα τελειώσουμε. Γι' αυτό και τα αντίμετρα, όπως είδατε, είναι επικεντρωμένα με μια ευαισθησία σε αυτές τις τάξεις του ελληνικού λαού και με ένα στόχο να δώσουμε μια συνολική λύση για έξοδο από την κρίση, για έξοδο στις αγορές διαρκή και όχι ευκαιριακή. Και μια λύση η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει την πατρίδα μας σε ιδιόκτητες πολιτικές προκειμένου να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακή πορεία. Με το να επικεντρωθούμε δηλαδή στα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα, όπως είναι ο τουρισμός, το οποίο ήδη γίνεται, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή. Τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι έτοιμα φέτος. Αν όμως
Καλά, εσείς επιδιώκατε ξεπούλημα τη ιδιωτική περιουσία. Καλά τώρα, μην το πάτε εκεί. Και εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε. Κύριε Παυλόπουλε, τα νούμερα που να τα βρούμε. Πόσο τα πουλάγαμε εμείς και πόσο τα πουλήσατε εσείς, για να δούμε τι ξεπούλημα. Ξεκάθαρο, βάλατε τα πάντα στο ταϊπέδ με το 100% να πηγαίνει στο χρέο. Ό,τι πείτε, τελειώστε τα. Ό,τι πείτε, τελειώστε τα τουλάχιστον. Προχωρήστε τα τουλάχιστον. Και κάνουμε αυτή και ενοικίαση. Και το 50% μένει στη χώρα και το υπόλοιπο 50% στη χώρα. Ο κύριος Πέρος, τελευταία φράση για να λοιπόν, λάτε, αφήστε τα αυτά και επιδιώκουμε μια συνολική λύση για να μας παρακαλώ. Έχετε πάει στο περιφερειακό αεροδρόμιο της Πάρου το καινούργιο. Έχω πάει σε πολλά λίγο να μιλήσουμε και εμείς να τελειώσουμε. Σε πολλά μέρη. Αυτή τη στιγμή ο κακός Σόιμπλε και οι κακοί εταίροι μας δανείζουν με 1%. Κλείσανε μετά το Πάσχα. Όταν θα βγούμε στις αγαπητές παρακαλώ. Να φρώσω μια κουβέντα. Σας παρακαλώ, αφήστε τον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι κακοί δανειστές και οι κακοί εταίροι, τα βαμπύρα αυτά που μας πίνουν το αίμα, μας δανείζουν με 1%. Λοιπόν, όταν θα βγούμε στις αγορές, η καλύτερη των προβλέψεων είναι να δανειστούμε με 3,5% και 4%. Το επιτόκιο θα είναι τετραπλάσιο. Για ποιο λόγο? Γιατί οι αγορές δεν κρίνουν με πολιτικά κριτήρια, κρίνουν με χρηματοπιστωτικά και οικονομικά κριτήρια. Δεν θα έχει μέτρα όμως, υποτίθεται. Ποιο, δε, θα αναγκαστούμε ίδιοι να πάρουμε μέτρα. Και ξέρετε γιατί? Για να εξηγιάνουμε την οικονομία μας. Λοιπόν, επειδή το ειδή καταστατιστικά άνοιξε πάλι, το είχε κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο κράς. Έχουμε 8 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο σε πρόορες συντάξεις. 8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έχουμε ηλικιακό γκρουπ 26-50 γύρατος, συντάξεις γύρατος, 300 εκατομμύρια το χρόνο. 26-50 συντάξεις γύρατος, αυτό να τα ακούει ο κόσμος. Έχουμε 91% των συντάξεων στα ευγενή ταμεία είναι πρόορες. Όταν βγαίνουν σύνταξη, δηλαδή, 91% είναι πρόορες από τα ευγενή ταμεία. ΔΕΗ κτλ. Ο μέσος όρος εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων για το 2015 ήταν 54,8 έτη. Λοιπόν, όταν έχουμε ταυτόχρονα έναν εργαζόμενο και έναν συνταξίχο και έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα χάλια, που είναι ντροπή για μια δυτικού τύπου κοινωνία, δεν πρόκειται να βγούμε στις αγορές και να έχουμε ανάπτυξη ούτε στην επόμενη δεκαετία. Σε αυτά πρέπει να βρούνε λοιπόν λύση οι πολιτικοί και όχι να πιπηλάνε την καραμέλα για το ύψος του χρέους, το οποίο είναι ένα κενό και βουλωμένο γράμμα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά.